Hello everybody και καλώς ήρθατε στα ερωτικά μας ζωδιάκια! Καταρχάς μια μεγάλη καλησπέρα σε όσους είναι εδώ για την πρεμιέρα αυτού του βίντεο, αλλά και για όσους δεν είναι εδώ, καλώς ήρθατε! Θα έχω αφήσει timestamp στο κουτάκι πληροφοριών, αλλά και σε σχόλιο για να μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο ζωδιάκι σας. Όμως θέλω όλοι απαξάπαντες να ακούσετε αυτό που θέλω να πω. Καταρχάς, από ό,τι βλέπετε λίγο θα το αλλάξουμε το θέμα με τα ζώδια. Βγάζουμε τα γενικά μας ζώδια κάθε πρώτη του μήνα και θα βγάζουμε τα ερωτικά μας ζώδια κάθε 15 του μήνα. Και στις δύο περιπτώσεις η χρονική περίοδος αναφοράς θα είναι ένας μήνας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα θα κάνουμε τα ζώδια μας και οι προβλέψεις θα ισχύουν από 15 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου, ένα μήνα μετά. Έτσι, οπότε θα κάνουμε ένα ωραίο ντεγκραντέ και θα ξέρουμε πάντα, παιδιά, τι μας γίνεται. Λοιπόν, σήμερα στα ζωδιάκια μας, πέραν του ότι θα πούμε ποια είναι η ενέργεια η οποία θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο ξεχωριστά, θα ρίξουμε και το ζαράκι μας, να πούμε ζωδιάκια με τα οποία θα αλληλεπιδράσετε, θα βγάλουμε και γραμματάκια τα οποία μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, στα αγκομενικό συναισθηματικό ερωτικά σας μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά θα κάνουμε και κάτι άλλο, γιατί μου άρεσε. Θα κάνουμε και ένα μικρό pick a card, ένα pick a card το οποίο θα σου δίνει μία απάντηση ναι ή όχι. Οπότε κάντε τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να κάνετε και πάνω από μία ερωτήση, αλλά μην το ξεφτυλίσετε και μπερδέψετε τα μπούτια σας και έχουμε 6 καρτούλες τις οποίες ήδη έχω βγάλει για εσάς και έχω κολλήσει απάνω και αυτά τα όμορφα κοριτσάκια, διότι εφόσον είναι ένα sexy διάβασμα αυτό, μπορώ και εγώ να παίξω με λίγο πιο σεξι στοιχεία. Λοιπόν, έχουμε την κάρτα νούμερο 1, την κάρτα νούμερο 2, την κάρτα νούμερο 3, την κάρτα νούμερο 4, την κάρτα νούμερο 5 και την κάρτα νούμερο 6. Κάνε την ερώτησή σου ή τις ερωτήσεις σου μέχρι 2-3 το πολύ. Μην ξεφύγουμε πολύ. Διάλεξε την αντίστοιχη απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις σου και αργότερα μέσα σε αυτό το βίντεο εννοείται θα πάρετε όλοι μαζί και τις απαντήσεις σου. Οπότε να έχετε το νου σας, να μείνετε εδώ κοντά μου, να κάνουμε παρέα, να ακούσετε το ζώδιο το δικό σας, τον οροσκόπο σας, τη σελήνη σας, την Αφροδίτη σας, της μάνας σας, του πατέρα σας, της κολλητής σας, του πρώην σας, του νυν σας και του επόμενου και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, δηλαδή ακούστε τα όλα. Να κάνουμε και μια ωραία παρέα. Δεν σκοπεύω σήμερα να το κάνω πάλι μαραθώνιο, γιατί την προηγούμενη φορά τα έφτιασα για μια εβδομάδα εντελώς. Οπότε σήμερα θα κοιτάξω να είμαι λίγο πιο λακωνική σε αυτά που σας λέω, αλλά και πάλι να έχουμε όλη την πληροφορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια φορά σε αυτά τα ερωτικά ζωδιάκια για 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Τα περισσότερα μας ζωδιάκια, να ξέρετε ότι έχουν καλά νέα. Δεν θυμάμαι βασικά κάπου να είδα πραγματική στενοχώρια και λύπη. Οπότε θεωρώ ότι μια χαρά θα περάσουμε, πουλάκια μου. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε και μία από τις 6 καρτούλες για την ερώτησή σας για το pick a card σας. Και βασικά τα λέμε και όλα στην πορεία. Έχω κάτι άλλο να σας πω στην εισαγωγή? Δεν νομίζω. Ελπίζω να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Και τα λέμε στην πορεία ξανά και ξανά και ξανά και εδώ θα είμαστε όλοι μαζί. Τα λέμε εκεί. Φίλα και πολλά. Γεια σου κρυέ! Πάμε να δούμε τι θα συμβεί στα αγκομενικό ερωτικά σου από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και από ό,τι φαίνεται είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος για εσένα. Για πολλούς από εσάς φαίνεται ότι επιλύονται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν σπίτια, ένα γάμο, μια οικογένεια. Δεν αποκλείω να υπάρχουν και νομικές υποθέσεις, γραφειοκρατίες οι οποίες πρέπει να επιληθούν και έχουν να κάνουν με κάποιο τρόπο με τα αγκομενικό ερωτικό συναισθηματικά σου. Δεν θα απέκλεια λοιπόν να πέφτει στο τραπέζι για κάποιους από εσάς και η έννοια διαζύγιο είναι κάτι το οποίο ήδη εδώ και καιρό προγραμματίζεται. Γενικότερα κάτι φαίνεται να
σου κάνει μια αίσθηση για άλλη μια φορά σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούσες παγιωμένα. Φαίνεται να υπάρχει μια ενέργεια η οποία ψιλομπαίνει σφήνα. Είτε είναι τα δεδομένα που σου είπε ένας άνθρωπος, είτε είναι η επιθυμία που σου εξέφρασε ένας άνθρωπος. Μπορεί δηλαδή το όλο πράγμα να έχει να κάνει με το παιδί σου, που εκεί που εσύ καλά και ωραία καθόσουν στο σπίτι και του φτιάχνες γιουβαρλάκια, έρχεται και σου λέει «Μάνα, αποφάσισα να πιάσω άλλο σπίτι». Οπότε και πάλι εμφανίζεται μία αλλαγή στο σπιτικό σου, στα οικονομικά σου, μη σου πω, στο περιβάλλον σου γενικότερα. Οπωσδήποτε λοιπόν έχουμε μία έξτρα ενέργεια η οποία έρχεται και χώνεται. Φαίνεται ότι για κάποιους μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση η οποία ίσως να μην είναι και παρα... πώς σου πω, δεν φαίνεται να είναι και πιο σοφή η συζήτηση του σύμπαντος, με την έννοια ότι ίσως να μην έχουμε σκεφτεί τι θέλουμε ή τι πάμε να πούμε ή ίσως πώς θα το πούμε. Κάποιοι βέβαια βλέπω ότι καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως δεν αξίζει να κάτσετε και να κάνετε συζήτηση με ένα συγκεκριμένο άτομο μέσα στο χρονικό διάστημα για το οποίο μιλάμε. Δεν μου δείχνει κάτι κακό να συμβαίνει. Το χειρότερο που μπορεί να βλέπω είναι μια ψηλοάτακτη φυγή. Είτε είναι δική σου η άτακτη φυγή, είτε είναι όπως σου είπα και πριν κάποιου άλλου ατόμου, αλλά στο παγιωμένο σου περιβάλλον. Η κόρη σου που θα πάει στο Λονδίνο να σπουδάσει. Ο γιος σου που αποφάσισε να βρει ένα άλλο σπίτι με την κοπέλα του. Εσύ που σου την έδωσε, ξέρω εγώ, εδώ και ένα χρόνο και έχεις βάλει ήδη μπροστά το διαζύγιο. Πολλά πράγματα και θα μπορούσε να δείχνει που οπωσδήποτε θέλουν δύναμη, θέλουν κουράγιο, ίσως να είναι και διαδικασίες που θέλουν χρόνο ή που σου έχουν πάρει ήδη στο παρελθόν πολύ χρόνο. Βλέπω συζητήσεις διάφορες να γίνονται, βλέπω και κάποιες που είναι αρκετά θετικές. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο ευχαριστούν όλους, κατάλαβες. Δηλαδή η συζήτηση του αν εγώ θα πάω να μείνω με το αγόρι μου σίγουρα είναι ευχάριστη για μένα και το αγόρι μου. Αλλά η μάνα μου λέμε τώρα αν έμενε εδώ και της έφευγα από το σπίτι, δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε, άμα θα συμφωνούσε με αυτή την απόφαση, μπορεί να μου έλεγε τη δική της άποψη, τέτοια πραγματάκια δηλαδή βλέπω να συμβαίνουν. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει για πάρα πολλούς από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και πάρα πολύ η έννοια νέα αγάπη, νέος έρωτας. Ναι, μεν βλέπουμε την έννοια νέα γνωριμία για κάποιους από εσάς, αλλά αυτή η νέα γνωριμία ίσως να είναι και αυτή που θα προκαλέσει, όπως σου είπα πριν, την αλλαγή, το ψιλομπουρδούκλωμα, που δεν είναι ακριβώς μπουρδούκλωμα, είναι όμως μια αλλαγή στο ζύγι, μια αλλαγή στην τάξη πραγμάτων που υφίστανται μες στην οικογένειά σου. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και κάποιος που έρχεται, παιδιά, αυτός. Ένας επισκέπτης, η ξαδέρφη σου που έχει ανάγκη από μια φιλοξενία και έρχεται, αλλά δεν τα πολύ βρίσκεται ή τέλος πάντων εσύ ήθελες πιο πολύ την ησυχία σου. Okay. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι ξαφνικό, ολοκένουργιο, ολόφρεσκο και θετικό. Βλέπω να διαταράσσεται ένας ήδη υπάρχον κύκλος με έναν τρόπο που θα είναι λίγο αιχμηρός, ακόμα και αν τα νέα είναι πολύ ευχάριστα, γιατί εγώ βλέπω και πολλά ευχάριστα νέα. Okay. Βλέπω και το μένω έγκυος ή περισσότερο τα νέα μίας εγκυμοσύνης, τα νέα ενός γάμου, τα οποία όμως ίσως να δημιουργήσουν σκέψεις του τύπου και πώς θα γίνει αυτό και πώς θα πάει το άλλο. Και ίσως σε κάποια πράγματα κάνοντας ο ένας αυτό που επιθυμεί δεν καλύπτεται και πάρα πολύ ο άλλος. Είναι αυτό που σου λέω, είναι μια αλλαγή σε μια τάξη πραγμάτων, μια δομή, ένα σύστημα που από ό,τι φαίνεται υπάρχει χρόνια. Είτε είναι όλα κομπλέ, είτε είναι με το πάνω, με τα πάνω του και τα κάτω του. Αυτό το σύστημα λοιπόν κάπως διαταράσσεται. Δεν βλέπω κάτι απόλυτα αρνητικό και ακόμα και αν μας δείχνει για
μας μιλάει για μια διαδικασία στην οποία συζητάμε για ένα διαζύγιο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι τα κρυαράκια μου το είχαν δει να αχνοφαίνεται. Εντάξει. Το είχαν δει να αχνοφαίνεται. Απλά ενδεχομένως να νιώσετε ότι γίνονται ορισμένα πράγματα λίγο αρπακόλα. Πάμε να δούμε ποια ζωδιάκια παίζουν ρόλο για εσένα μέσα στις επόμενες 30 μέρες. Με ποια ζωδιάκια θα συναναστραφείς κυρίως. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε Λέοντα, Παρθένο, Τοξότη και Υδροχό ήδη. Έχεις ήδη πολλά ζώδια. Λέοντας πάλι. Σκορπιός, Δίδυμος, Εγώκερος, Κριός που είσαι εσύ, μπορεί και με άλλα κρυαράκια και Ιχθύς μας έχει βγάλει επιπλέον. Και πάμε να δούμε και κανένα γραμματάκι έτσι για τον χαβαλέ. Πολλά πήρα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε Δέλτα, Ζήτα, Φι, Λάμδα, Γάμα, Όμικρον, Άλφα, Λάμδα και πάλι και Q που το έχω μεταφράσει θήτα. Επίσης σε αγγλικά έχουμε Z, D, F, C, O, L, A, V και Q. Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί νομίζω α, δεν βγαίνει love. Παραλίγο όμως, κοίτα. Love. Λοιπόν, αυτά είναι και τα γραμματάκια που μας έβγαλε. Πες μου αν έπεσαν μέσα τα γραμματάκια και έχουν σχέση με τη δική σου ιστορία. Επίσης μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Εγώ κάθομαι και παίζω τώρα με τα γραμματάκια, ωραία είμαι εγώ. Καλό μου κρυαράκι, να έχεις έναν υπέροχο μήνα, να είναι... Κατάλαβες τι εννοώ, τώρα είναι λίγο ντεγκραντέ. Ένα υπέροχο 30 ημέρο θα το πούμε καλύτερα, από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, και ελπίζω όλες οι αλλαγές που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στη ζωή σου να φέρουν πολύ πολύ όμορφες εξελίξεις, πολλές πολλές προοπτικές, πολύ πολύ ελευθερία και ανεξαρτησία και όλα αυτά τα πραγματάκια τέλος πάντων τα οποία μπορείς να αποκτήσεις στη ζωή σου αν νιώθεις ότι ήδη δεν τα έχεις. Γιατί εγώ νιώθω ότι στο σύνολο δεν χρειάζεται να σε λυπάμαι. Το D το είπα, Δέλτα επίσης παιδάκια, γιατί είδα και ένα D εκεί κάτω που δεν ξέρω αν το είπα. Λοιπόν, like, subscribe, comment και share καλό μου κρυαράκι και εγώ συνεχίζω ευθύς αμέσως με τους Ταύρους. Γεια σου Ταύρε και καλώς ήρθες στην ερωτική σου πρόβλεψη για το χρονικό διάστημα 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Πάμε να δούμε τι μπορεί να συμβεί για εσένα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν θα είναι άσχημα, ούτως ή άλλως νιώθεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ότι είσαι on top of the world, είσαι στην κορυφή του κόσμου, νιώθω ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς για σένα, ίσως στο πρόσφατο παρελθόν να πήρες κάποιες ικανοποιήσεις για να μου δείχνει ότι τώρα είσαι τόσο ανεβασμένη ή ανεβασμένος. Δεν αποκλείεται να πέτυχες και κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Μόλις μου είπε ότι πολλοί από εσάς ίσως να μου κάνατε κάποια δίαιτα, να προσπαθήσατε λίγο περισσότερο για το σπίτι σας, για τον εαυτό σας, για την ομορφιά σας και γενικότερα βάλατε ορισμένα πράγματα σε τάξη και τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Ίσως δηλαδή στο παρελθόν να μας δείχνει ότι και κάπως σώσατε την αξιοπρέπειά σας απέναντι σε κάποιες καταστάσεις και κάποια άτομα, ακόμα και αν χρειάστηκε να είστε λίγο πιο αιχμηροί. Τώρα όμως νιώθετε ότι αυτή η αιχμηρότητα σας ανέβασε πάλι πουλάκια μου στους θρόνους σας και από ό,τι φαίνεται μπορείτε τώρα να ανοιχτείτε, θα έλεγα καλύτερα, λίγο περισσότερο σε ανθρώπους, χωρίς όμως απαραίτητα να νιώθετε ότι είστε και ευάλωτοι. Okay, γιατί ναι μεν βλέπω ότι αρχίζετε μέσα στο Μάιο και βέβαια τις αρχές Ιουνίου όπως είπαμε να συναναστρέφεστε, θα έλεγα, με κάποια άτομα, αλλά παράλληλα δεν νιώθω ότι τα βάζετε εξ ολοκλήρου μέσα στη ζωή σας. Βλέπω ότι για πολλά ταυράκια προς το τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο μιλήσαμε, δηλαδή για αρχές Ιουνίου περισσότερο το κόβω, αλλά για κάποιους μπορεί να συμβεί και νωρίτερα, ίσως να υπάρξει ένα άτομο το οποίο θα έρθει και θα χωθεί
Στη ζωούλα σας. Αυτό το άτομο για λίγους δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι και από το παρελθόν. Βλέπω ότι θα έρθει και εσύ δεν θα το εμπιστευτείς αμέσως. Βλέπω ότι θα υπάρξουν κάποιες συζητήσεις λοιπόν οι οποίες θα τείνουν να σας φέρουν λίγο πιο κοντά, αλλά τις βλέπω στα αρχικά τους βήματα. Οπωσδήποτε σε βλέπω να περνάς καλά, οπωσδήποτε σε βλέπω να έχεις φίλους, φίλες, παρέες. Όπως είπαμε, το πιο πιθανό είναι να υπάρξει αυτό το άτομο από τα παλιά και μη μου σκέφτεσαι μόνο τον Τάκη που περιμένεις να στείλει μήνυμα. Μπορεί να πετύχεις στον δρόμο ξαφνικά μια συμμαθήτριά σου, να πούμε, που έχεις να τη δεις 16 χρόνια. Έναν πολύ καλό σου φίλο που έχετε καιρό να κάνετε παρέα. Μη μου σκέφτεστε μόνο το συγκεκριμένο ένα και μοναδικό άτομο. Εντάξει, γιατί πριν τον Τάκη υπήρχε ο Μάκης και πριν τον Μάκη υπήρχε ο Σάκης και μπορεί να μην είναι ο Τάκης και να είναι ο Σάκης. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, οπότε μη μου μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες. Στο σύνολο πάντως, σε βλέπω να είσαι σε αρμονία με τα κομμενικό ερωτικό συναισθηματικά σου. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κοιτάνε, αλλά δεν νομίζω ότι επενδύεις και πάρα πολύ. Σε βρίσκω λίγο από μακρύ και από μακρό από τους περισσότερους. Και γενικότερα είναι αυτό που σου λέω, ότι σαν να μην μου δίνεις και τόσο πολύ σημασία στον κόσμο, ακόμα και αν έχει έρθει από το παρελθόν σου. Σαν να προτιμάς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου να μου κρατάς και λίγο αποστάσεις ασφαλείας. Επίσης, πάρα πολύ παίζει η έννοια εδώ για τους Ταύρους θαυμαστείς, οπότε ξεκάθαρα κάποιοι από εσάς ίσως να έχετε κάποιο κρυφό θαυμαστή, παιδιά, κάποιο άτομο το οποίο σας παρατηρεί και δεν το έχετε πάρει και πάρα πολύ γραμμούλα, κάποιο άτομο που δεν φαντάζεστε καν ότι έχει συναισθήματα για εσάς και τέλος πάντων οπωσδήποτε μας δείχνει εδώ πέρα την έννοια του admirer. Okay. Στο σύνολο φαίνεται ότι τα συναισθηματικά σου, τα αγκομενικά σου, τα ερωτικά σου θα σου προκαλέσουν ικανοποίηση, όμως δεν μου δείχνει απαραίτητα ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Ότι θα πιάσεις δηλαδή απαραίτητα τον κόμενο ή ότι θα χωρίσεις ή ότι δεν μας δείχνει κάποια μεγάλη αλλαγή, μας δείχνει μια ωραία αρμονία, εσένα να καβαλάς τον κόσμο και να προχωράς, περισσότερο για πάρτι σου και από εκεί και πέρα δεν σε βλέπω και να καβατζώνεις κάποιον συνοδηγό, κατάλαβες, καθώς πας καβάλα. Με νιώθεις? Δεν αποκλείω αν είσαι αγοράκι ταυράκι να υπάρχει ένα άτομο στο περιβάλλον σου το οποίο το ίδιο έχει υιοθετήσει τέλος πάντων αυτές τις λίγο πιο αυστηρές και εγωκεντρικές ενέργειες, με σκοπό βέβαια να προστατεύσει και τον εαυτό του. Okay. Στο σύνολο βλέπω επικοινωνίες, αλλά όχι ιδιαίτερη τριβή με τον κόσμο. Κοιτάς και τα δικά σου τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό. Θέλεις, ταυράκι μου, να φυλάξεις και τα νότα σου. Εγώ αυτό βλέπω. Προσέχεις για να έχεις. Και αυτό που θέλεις κυρίως να έχεις αυτή τη στιγμή είναι την ησυχία σου, την ικανοποίησή σου, να κάνεις τις δικές σου σωστές επιλογές, ίσως να προτιμάς κιόλας δηλαδή, ακόμα και αν σε ενδιαφέρει ένα άτομο αρκετά από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, να το πας και λίγο λάου-λάου, βήμα-βήμα, να εξερευνήσεις λίγο τα νερά αυτής της αλληλεπίδρασης πριν μου ανοιχτείς στο 100%. Εντάξει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα σε ζωδιάκια, έχεις Σκορπιό και Ζυγό. Καλό μου ταυράκι, ας ρίξουμε και κανένα ζαράκι να μας βγάλει κανένα ζωδιάκι παραπάνω. Ζυγό πάλι. Λέοντας. Πρωτότυπο. Κριός. Καρκίνος. Σκορπιός, άντε να βρούμε άλλο ένα ζωδιάκι, δεν ξέρω πώς σου έχω πει, και ηχθείς. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν και τι γράμματα θα βγουν για πάρτι σου, καλό μου ταυράκι. Τα γράμματα αυτά μπορεί να είναι το όνομα, το επώνυμο, μπορεί να είναι κάτι σημαντικό που, πώς σου πω, έχει να κάνει με εσένα ή με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι το αρχικό του μαγαζιού που εκεί πέρα συναντιέσαι τα πάντα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, τα γράμματα που έχουν βγει είναι Ζ, Δ, Β, Σ, Υ,
λάμδα, τζι γάμα και λάμδα ξανά. Και αγγλικά γράμματα έχουμε G, L, V, Y, D, B, S και Z. Για πείτε μου παιδάκια, πέτυχε κανένα γραμματάκι, κάποιο από τα γραμματάκια που αφορούν τα γκομενικοερωτικά σου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα? Το βλέπεις πουθενά? Λοιπόν, καλό μου τα βράκια, να περάσεις πάρα πάρα πολύ όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσεις όμορφα. Μια χαρά ενεργειά έχεις, πουλάκι μου. Οπότε όλα καλά θα πάνε και όλα ψύχρεμα σε κόβω να τα κόβεις. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Και εμείς θα τα πούμε εννοείται πολύ πολύ σύντομα. Μην ξεχάσεις να δεις και ποια είναι η απάντηση στο pick a card που κάνουμε σε αυτό το βίντεο. Μείνε μέχρι το τέλος, το καλό που σου θέλω. Τα λέμε εκεί. Γεια σου Δίδυμε, πάμε να δούμε και εσύ τι μπορείς να περιμένεις να συμβεί στα γκομενικο ερωτικό συναισθηματικά σου μέσα στην περίοδο 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Και παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, στους υπόλοιπους μιλάω τώρα, όχι στους Δίδυμους. Γιατί οι Δίδυμοι δεν μας έχουν μείνει εδώ πέρα, οι Δίδυμοι ασχολούνται με άλλα πράγματα, δεν έχουν έρθει καν να δούνε τι θα γίνει στα γκομενικο συναισθηματικό ερωτικά τους. Και όσοι είναι εδώ, είναι εκ παραδρομής, ξέρω εγώ, την ώρα που πλένουν τα πιάτα ή την ώρα που καθαρίζουν ή την ώρα που ζωγραφίζουν ή τέλος πάντων κάτι άλλο κάνουν. Και ακούνε και εμάς εδώ. Γεια σας Δίδυμη! Φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Σήκωσα το χεράκι όσο διδυμάκια είστε εδώ. Από ό,τι βλέπω παιδιά, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρα θα υπάρχει φούρια και ένταση. Για λίγους από εσάς μπορεί να μας δείχνει ότι υπάρχει και σεξ, αλλά όχι απαραίτητα με την έννοια σχέση. Μπορεί να μας δείχνει κάπως σκέτο σεξ. Εντάξει, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι περισσότερο αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι τα καλά μου διδυμάκια έχουν ανοίξει τα φτεράκια τους, θέλουν να κάνουν πολλά πολλά πράγματα. Ίσως αυτή την περίοδο να έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις, να έχετε πάρα πολλές ευθύνες ή τέλος πάντων να έχετε πολλές επιθυμίες που θέλετε να καλύψετε. Και ίσως το σημείο εστίασής σας να είναι περισσότερο αυτή η τομή. Δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει με τη δουλειά σου, με το σπίτι σου, με την πάρτι σου βασικά να στο θέσω. Απλά γενικότερα, ακόμα και για εσάς που βλέπω ότι υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον, μάλλον είναι προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν θεωρώ ότι για τους περισσότερους υπάρχει κάποιο κόλλημα ή κάποιο συγκεκριμένο σημείο εστίασης που να αφορά τα γκομενικά σου, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Τάκης εδώ πέρα, αν υπάρχουν άνθρωποι, είναι ο Τάκης, ο Μάκης και ο Σάκης, είναι όλοι μαζί εδώ. Δεν είναι ότι, πώς να σου πω, ξεχωρίζεις κάποιο άτομο γύρω σου. Πιο πολύ θα έλεγα ότι ξεχωρίζεις και κοιτάς τον εαυτό σου. Βλέπω ότι είσαι σε πάρα πολύ καλή περίοδο που ίσως να μην νιώθεις, ρε παιδί μου, κιόλας ότι σου λείπει κάτι σε εγκομενικό συναισθηματικό επίπεδο, αν εξαιρέσεις, ξαναλέμε, κάποιες σεξουαλικές ενδεχομένως ανάγκες που κάποια από εσάς έχετε. Προφανώς όλοι έχετε, αλλά δεν είμαστε πάντα με τη λίμπητο στο φουλ. Βλέπω ότι γουστάρεις να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Βλέπω περισσότερο λοιπόν να... πώς να σου το πω... μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είσαι πολύ συγκεκριμένη και συγκεκριμένος ως προς το που διοχετεύεις το χρόνο σου και νιώθω ότι κυρίως προτιμάς να τον διοχετεύεις στον εαυτό σου. Δηλαδή ακόμα και εκεί πέρα που θα μπορούσες να έχεις παρέα, σε βλέπω αρκετές φορές να σκέφτεσαι ότι άσε μωρέ, δεν πειράζει, ας κάνω ένα μπάνιο να βάψω τα νύχια μου τώρα, τι παρέα. Και όταν λέω παρέα, εννοώ συναισθηματικογκομενικής φύσης. Βλέπω να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις και γενικότερα σε βλέπω σε πολύ καλή περίοδο. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κοιτάνε και το ξέρεις αυτό το πράγμα. Απλά νιώθω ότι είσαι πάνω από τον κόσμο, πάνω από τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει. Για τους περισσότερους λοιπόν διδυμάκους εδώ πέρα, φαίνεται ότι υπάρχει μια ψιλοαποχή τουλάχιστον από τα συναισθηματικά, δηλαδή από το να έχεις με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο κάποιο δέσιμο. Από εκεί και πέρα, αν ήδη εσύ έχεις μια επαφή με έναν άνθρωπο, ήδη κατοχυρωμένη, είτε λίγους μήνες, είτε περισσότερο χρονικό διάστημα, οπωσδήποτε μας δείχνει ότι περνάτε μια πολύ ωραία περίοδο, στην οποία έχεις και την ανεξαρτησία σου, αλλά και παράλληλα μπορείς και γουστάρεις στο 100%
και την κίνηση και τον ενθουσιασμό και την ένταση, αλλά και την ισορροπία και την αρμονία μέσα σε αυτή την επαφή. Εξαιρετική ενέργεια, άρα, διδυμάκι μου, πάρα πάρα πολύ όμορφη. Δεν μας δείχνει τόσο πολύ να υπάρχουν συγκεκριμένες νέες γνωριμίες, αλλά εγώ νομίζω ότι λάμπεις τόσο πολύ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που βλέπω εδώ, ακριβώς επειδή αφοσιώνεσαι πάρτι σου, αφοσιώνεσαι αυτό σου, ξέρω ότι λείπουν τα στάκια στο και ρουλουλου. Λοιπόν, αφοσιώνεσαι λοιπόν στον εαυτό σου, κοιτάς να ικανοποιείς μόνη σου ρε εσύ, αυτό είναι το θέμα, δηλαδή μου λες, ικανοποιώ τις επιθυμίες μου, δηλαδή δεν χρειάζομαι κάποιον άλλο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και αν στην τελική κάποιες επιθυμίες μου εξορισμού χρειάζονται και παρτενέρ, τότε να ξέρεις Λένα μου λες, και αυτές τις ικανοποιώ. Κατάλαβες, δηλαδή εξαιρετική ενέργεια, άρα πάρα πάρα πολύ γουστάρω. Δεν μου δείχνει πολύ γουτσου γουτσου και κορδελάκια. Όπως όμως σου είπα και πριν, υπάρχει η σεξουαλική ενέργεια και σίγουρα οπωσδήποτε η ενέργεια της κίνησης, του κάνω πράγματα, του έχω φούρια μέσα μου, του γουστάρω, του αισιοδοξώ, του νιώθω ότι κάθε μέρα είναι γιορτή για εμένα. Όντως, παιδιά, πολύ όμορφη ενέργεια. Πάμε να δούμε λοιπόν και τι ζωδιάκια θα παίξουν ρόλο στη ζωή σου την επόμενη χρονική περίοδο. Από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, όπως είπαμε, μπορείς να περιμένεις να, πώς πω, να σε καλύψει, ας πούμε, η ενέργεια την οποία βλέπουμε σε αυτό το ρίξιμο. Ήδη από ζωδιάκια έχεις βγάλει λιονταράκια, έχεις βγάλει παρθενάκια και έχεις βγάλει και ταυράκια. Πάμε να ρίξουμε και το ζαράκι μας. Ου, κρύφτηκε. Κρυός. Εγώκερος. Τοξότης. Κρυός again. Παρθένος που τον έχεις ξαναβγάλει. Ταύρος που τον έχει ξαναβγάλει και εμένα θα μου βγάλει την ψυχή. Ταύρος, κόλλησε η βελόνα. Κρυός, κρυός και ταύρος. Παιδιά, πολύ παίζει αυτό. Άντε πάρε και ένα καρκίνο μπόνους. Λέων, τέλος, δεν βγάζω άλλα ζώδια. Μου έβγαλε την ψυχή. Πάμε να δούμε τώρα γραμματάκια για εσένα που θα μπορούσαν να έχουν συγκεκριμένη σημασία για πάρτι σου και έτσι μπορείς να καταλάβεις και ότι περισσότερο είναι για εσένα αυτό το ρίξιμο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να βλέπετε τους οροσκόπους σας και τη σελήνη σας, αν δεν κάνω λάθος, στα αγκομενικά. Θα μας πούνε και τα παιδιά τώρα, άμα κάνω λάθος. Από γραμματάκια έχετε βγάλει μη, όμικρον, ρο, ύψιλον, σίγμα, πι, δέλτα και λάμδα. Και αν γουστάρετε και αγγλικά, γιατί ο δικός σας είναι ξένος ή η δικιά σας, έχουμε Y, όμικρον, O, Y, όμικρον, Y, O, R, D, V, M, P και S, πουλάκια μου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι. Τι σας λένε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment, share, καλά μου διδυμάκια. Εγώ σας εύχομαι να έχετε 30 υπέροχες μέρες, γιατί κάπως έτσι υπέροχες δείχνουν. Οκ, okay, εμείς θα τα πούμε εννοείται πάρα 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 πολύ σύντομα. Καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα ωραία που μου κάνετε. Φίλια! Όλα καρκίνε! Για να δούμε τι θα συμβεί για εσένα από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και πώς θα πάνε τα πράγματα στα αγκομενικό ερωτικό συναισθηματικά σου. Και πώς να πάνε βρε καρκίνε, αφού εδώ πέρα έχεις φάει μια κόμπλα να πούμε όλη η δικιά σου. Άκου να δεις τι παίζει, τι βλέπω μάλλον. Βλέπω ότι μέσα σου υπάρχει αυτός ο αισθησιασμός, ο ενθουσιασμός, αυτή η κάψα, αυτή η καυτρά, αυτή η φωτιά. Αλλά κάπως τη βλέπω να μπλοκάρεται από τη σκέψη σου, από το πνεύμα σου, από το φόβο σου, από τα πράγματα που ίσως να νιώθεις ότι μπορεί να είναι κρυφά, από τα πράγματα που ίσως δεν ξέρεις ή δεν βλέπεις. Γενικότερα, ένα ψηλό μάγκωμα μου βγάζεις. Μέσα λοιπόν στις επόμενες 30 μέρες, από ό,τι φαίνεται, ίσως να έχεις την τάση να μην βλέπεις τόσο πολύ τους ανθρώπους σαν φίλους, αλλά σαν εχθρούς. Και όχι ακριβώς έτσι, αλλά με την έννοια ότι περισσότερο ενδεχομένως φοβάσαι το πόσο θα ανοιχτείς, το πόσο θα εκδηλωθείς, το πόσο θα εκφράσεις τον εαυτό σου, παρά τον εκφράζεις τελικά.
ίσως κάποια καρκινάκια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μην είναι οι εαυτοί τους ή να θέλουν να βγάλουν όλη αυτή την ένταση, εντάξει, προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά να μην το κάνουν, παιδιά. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν επικοινωνίες και για κάποιους μου δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει και ένα άτομο εκεί γύρω, αλλά δεν φαίνεται να το εμπιστεύεσαι στο 100% ή να το ανοίγεις στο 100%. Ίσως να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε σένα και για αυτό το άτομο. Μου το είπε για πολύ λίγους αυτό. Όπως, ας πούμε, διαφορές στην ηλικία, διαφορές στο στάτους, στην οτροπία. Μπορεί, για παράδειγμα, εσύ να είσαι πάρα πολύ, πώς σου πω, μαζεμένη ερωτικά, ενώ το συγκεκριμένο άτομο να είναι το άλλο άκρο, ή μπορεί να συμβαίνει όλη η ιστορία τούμπαλιν. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, ενώ υπάρχει πάθος, πολύ πάθος και χημεία και αρμονία μέσα στις επόμενες μέρες, από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, παράλληλα αυτό το πάθος, σαν να εγκλωβίζεται, πουλάκι μου, σαν να μην μου το αφήνεις να βγει έξω, σαν να μην θέλεις να το δουν οι άλλοι. Τι συμβαίνει? Α, για κάποιους μπορεί να είναι μια κρυφή επαφή, παιδιά, αυτή, πλάκα. Κατάλαβες? Έχεις εσύ, λοιπόν, το πάθος με το συγκεκριμένο άτομο, αλλά το συγκεκριμένο άτομο, π.χ. λέμε τώρα, ένα παράδειγμα, είναι παντρεμένο και δεν μπορείς να το πεις σε κανέναν, ή ανακαλύπτεις εσύ σιγά σιγά τη σεξουαλική σου ταυτότητα, όμως ίσως να νιώθεις ντροπή γιατί είσαι πολύ μικρή και γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι, και η μαμά σου τι θα πει, ή μπορεί το άτομο που σε ενδιαφέρει να είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερό σου, και γενικότερα για κάποιον λόγο εγκλωβίζεται μια πολύ θερμή, εμπνευσμένη, αισθησιακή, παθιασμένη ενέργεια, ερωτική, φουλ σεξουαλική επίσης για πολλούς, μέσα σε σκέψεις, φοβίες, απόψεις, ανθρώπους, okay. Σαν να καίει μια κρυφή φωτιά μέσα στον καρκίνο, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν μου δείχνει καινούργια άτομα να εισβάλλουν στη ζωή του μεγαλύτερου μέρους από εσάς. Προφανώς δεν γίνεται κανείς καρκίνος να μην γνωρίσει κανέναν απολύτως άνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων, δεν μου το έχει βγάλει εδώ πέρα τόσο πολύ σε μια ενέργεια που θα μας επηρεάσει πολύ και θα κάνουμε καταρρυπάς γνωριμίες. Okay. Βλέπω ότι περισσότερο θα παίξουμε μάλλον με τα χαρτιά που έχουμε οι περισσότεροι, και θα παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να εκφραστούμε απόλυτα, να ανοιχτούμε απόλυτα. Λίγο υπάρχει ένα μάγκωμα, όπως σου είπα και πριν, σταγκωμένικο σεξουαλικό συναισθηματικά του καρκίνου, όλα μαζί μέσα, μπούγιο και το συνέστημα και το ερωτικό κομμάτι, όλα αυτά μπούγιο, σου λέω. Και γιατί υπάρχουν τα σπαθιά. Το πνεύμα, λοιπόν, το μυαλό μας, μπορεί να απλά να φοβάται γιατί κάτι ξέρει, αλλά μπορεί να κάνει και δράκους. Έτσι, παίζει και αυτό. Είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο. Βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, για κάποιους πραγματικά η υπόθεση αυτή έχει ναι μεν τα υπέρ της, αλλά έχει παράλληλα και τα κατά της. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κάτι ξέρεις κι εσύ, που φυλάγεσαι, που μαζεύεσαι, που δεν ανοίγεσαι. Όμως για κάποιους, από ό,τι φαίνεται, ίσως το πράγμα έχει αρχίσει να καταντάει λίγο εγκλωβιστικό, αυτό το να μην μπορώ να εκφραστώ. Για κάποιους που ασχολείστε με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με πράγματα που, πώς σου πω, θέλουν φαντασία, θέλουν έμπνευση, θέλουν και ακόμα και διέστηση, ένστικτο, όλα αυτά τα πραγματάκια, ίσως να παρατηρήσεις μέσα στις επόμενες 30 μέρες, 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, ότι ίσως λίγο τον έχουν πιει και αυτά μαζί. Κατάλαβες? Λίγο να μην είναι και αυτά στο πικ τους. Να νιώθεις, ρε παιδί μου, την ένταση της δημιουργίας, αλλά να μην μπορείς να τη βγάλεις στο χαρτί. Κατάλαβες? Να νιώθεις ότι θες να καβαλήσεις το άλογο και να τρέξεις μακριά, αλλά δεν έχεις άλογο. Δηλαδή, κάπως έτσι μου φαίνεται το θέμα, ή τέλος πάντων κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ενδιαφέρουσα ενέργεια, αλλά δεν σου δίνει την ελευθερία να εκφραστείς απόλυτα. Τώρα, από ζωδιάκια έχουμε διδυμάκια, κρυαράκια, διδυμάκια ξανά και υδροχοάκια. Πάμε να ρίξουμε και το ζάρι με τα ζωδιάκια μας. Να βγάλουμε λίγα ακόμα. Σκορπιός, ιχθύς, λίγο διχασμένο είναι, δεν το πιάνω. Ταύρος, τοξότης, άλλο ένα και φύγαμε από εδώ.
Και Παρθένος, πάμε να δούμε τώρα και μερικά γραμματάκια για εσένα που μπορεί να λάβουν μέρος και να παίζουν ρόλο στην όλη ιστορία. Και έχεις βγάλει δέλτα, νι, γάμα, πάλι δέλτα, πι και ρο και όμικρον και ταφ. Τώρα, άμα το άτομο το οποίο σε απασχολεί είναι άλλης υπηκότητας, άλλης εθνικότητας, έχουμε D, N, G, P, O, T και D. D, όπως David. Κατάλαβες. Έχουμε αυτά τα πράγματα και ταφ, όπως είπαμε εδώ. Και μόλις σκέφτηκα, οπότε για κάποιον από εσάς ισχύει αυτό, κάποια από αυτά είναι ψευδόνυμα. Δηλαδή μπορεί στο Facebook το άτομο που σε ενδιαφέρει να λέγεται, ενώ τη λένε Αμαλία ή τον λένε Μπάμπι, να λέγεται Peter. Peter Pan. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, είπα εγώ τώρα κάτι. Λοιπόν, καρκίνε καλέ μου, συνζώδιε. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment, share, οπωσδήποτε να δεις πουλάκι μου και τον οροσκόπο σου και αν δεν κάνω λάθος, στα κομμενικά μας βλέπουμε και τη σελήνη μας. Πάντα τα ξεχνάω. Είμαι τραγική με τη θεωρία. Πραγματικά δεν μπορώ. Μην με ρωτήσετε πώς ρίχνω τα ταρό. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη τελείως ιστορία. Δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Τα ταρό είναι μια άλλη ιστορία. Μου μιλάνε τα ταρό. Μου τα λένε εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να τα ξέρω απ' έξω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Φίλα και πολλά. Όπως είπαμε, μένετε και για οροσκόπους κτλ. Αλλά και για το pick a card. Καλέ μου καρκίνε και παράλληλα εννοείται πως σύντομα θα έχουμε και άλλα βιντεάκια για να γουστάρουμε όλοι μαζί. Φίλια! Γεια σου Λεοντά, τι γίνεται εδώ πουλάκι μου. 15 Μαΐου με 15 Ιουνίου θα πάρουν φωτιά τα στρώματα. Από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι είναι η φάση. Για κάποιους από εσάς, όχι για όλους, αλλά οπωσδήποτε μας δείχνει ότι υπάρχει ένταση και πάθος. Διάφορα μου δείχνει, για να σου είμαι ειλικρινής, εδώ πέρα για εσάς. Δεν θα είναι ένα βαρετό 30ήμερο αυτό, να ξέρετε οπωσδήποτε. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι και λίγο απαγορευμένο το 30ήμερο από ό,τι φαίνεται. Στο σύνολο δεν νιώθω ότι δεν έχεις κάποιο άτομο με το οποίο ασχολείσαι. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εσάς είτε το θέλετε είτε όχι, υπάρχει κάποιο άτομο με το οποίο ασχολείστε. Και όταν λέω είτε όχι, γιατί το λέω? Γιατί βλέπω ότι για κάποιους μπορεί να είναι κάποιος που ασχολείται μαζί σας. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποιος που σας θέλει απομονωμένα, που δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα, που σας προκαλεί ίσως και λίγο τσαντίλα ορισμένες φορές με την επιμονή του. Μπορεί να είναι κάποιος δυστυχώς, καλό μου λιονταράκι, για λίγους προφανώς αυτό που θα πω τώρα, που θα πάει να σας χωθεί λίγο ατσαλάκια, τσούμπαλάκια, άγαρμπα σεξουαλικά. Ίσως λοιπόν να μας δείχνει μία-δύο περιπτώσεις και ψιλοσεξουαλικής παρενόχλησης εδώ πέρα, για να σου είμαι ειλικρινής. Πράγματα τα οποία δεν θα ήθελες απαραίτητα να κάνεις και να συμβούν. Πολύ ανομαλία γενικότερα έχει βγάλει εδώ, διάφορα έχω δει. Λιονταράκια μου, πάντως δεν θα βαρεθείτε. Εντάξει, και πολλοί από εσάς από ό,τι φαίνεται λαμβάνετε κιόλας πράγματα, δηλαδή. Και κάτι άλλο θέλω να πω, αλλά είναι πολύ kinky. Για κάποιους από εσάς, για πολλά λιονταράκια που υπάρχει εκεί έξω συγκεκριμένη ερωτική διαπλοκή, μάλλον έχουμε και δυνατό παρτενέρ σε αυτή την ιστορία. Πολύ δυνατό από όλες τις απόψεις. Πολύ δυνατό παρτενέρ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε λίγο πιο σωστά αυτά που έχει βγάλει όσο γίνεται, τέλος πάντων. Τριαδούλες βλέπω. Επίσης τριαδούλες στη δουλίτσα, με την έννοια είσαι εσύ το αφεντικό και η δουλειά στη μέση. Διάφορα βλέπω, αφεντικά που μπορεί να σε γλυκοκοιτάνε αλλά να μην το δείχνουν και τόσο γλυκούτσικα. Βλέπω κόσμος, πολλής εδώ. Δεν θα βαρεθείς οπωσδήποτε, δεν θα απέκλεια όμως μέσα στο χρονικό διάστημα 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου να θελήσεις και να αποστασιοποιηθείς από κάποια άτομα ή να παρατηρήσεις ότι οι επιθυμίες που έχεις σε σχέση με κάποια άτομα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να παίρνουν και μια άλλη κατεύθυνση, να μην μένουμε κολλημένοι στον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης αυτής της επαφής, αλλά κάπως να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να δούμε πώς μπορεί όλη η ιστορία να προχωρήσει.
Οπωσδήποτε πολλά λιονταράκια φαίνεται να κάνετε σεξ αυτή την περίοδο, όσο μπορείτε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω ότι ακόμα κι αν όλη μέρα δουλεύετε και τρέχετε και δεν μπορείτε άλλο, και πάλι κάπως μπορείτε λίγο ακόμα. Μπορείτε να συνεργαστείτε. Μπορείτε να συνεργαστείτε με αυτή την έννοια. Κάποια λιονταράκια ίσως να έχουν παραπάνω από έναν στόχους, ή όπως σας είπα και πριν, ακριβώς επειδή έχει κόσμο εδώ, δεν αποκλείω να είστε και όμορφα μωράκια, να σας θαυμάζει πολύς κόσμος, να έχετε διάφορες επιλογές εκεί γύρω, να σας θέλουν και στη δουλειά και στο μανάβικο και στο γυμναστήριο που δεν πας, κατάλαβες όμως, να σε θέλουν και στο δρόμο, δεν ξέρω εγώ τι. Ίσως λοιπόν να παρατηρήσεις και εσύ ποια είναι η καλύτερη από όλες τις επιλογές, γιατί έχεις βαρεθεί να ασχολείσαι με όλες τις επιλογές ταυτόχρονα. Για κάποιους μου δείχνει ότι ίσως να κατακτήσατε ένα στόχο με ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά τώρα θα πρέπει να δείτε και πώς θα μπορείτε να το υλοποιήσετε όλο αυτό που συμβαίνει πέρα από το ερωτικό και το σεξουαλικό κομμάτι. Νιώθω ότι πολλά λιονταράκια μου θα τύχει να αρνηθούν ή να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν από μία πρόταση σεξουαλική από ένα συγκεκριμένο άτομο, που για να θες να την αρνηθείς είτε υπάρχουν άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, είτε δεν σου αρέσει αυτό το άτομο, αλλά πολύ πιθανό να υπάρχουν άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, όπως σας είπα και πριν. Δουλειές, σπίτια, σχέσεις, ιστορίες, όλα αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να σου πω, για να είμαι ειλικρινής. Διάφορα σχήματα έχει εδώ, σχήματα πολλά. Τρίγωνο, τετράγωνο, ρόμβο, εξάγωνα, εδώ πέρα χαμός γίνεται να πούμε. Και σε όλες τις μεριές. Κατάλαβες. Όπως σου είπα πριν, ένα στο σπίτι, ένα στο μανάβικο, ένα στη δουλειά, κάτι τρέχει παντού. Περισσότερο λοιπόν σε βλέπω σε μια διαδικασία που και θα απολαμβάνεις πράγματα και θα αποφεύγεις κάποια πράγματα, ακριβώς επειδή υπάρχει πλήθος πραγμάτων εδώ για να απολαύσεις και να αποφύγεις. Και στην πορεία, από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι λίγο πιο δυνατά προς τα που θες να πας, τι θα μπορούσε να βγάλει προς τα εκεί, και να βάλεις λίγο κάτω τις επιλογές σου, καλό μου λιονταράκι. Εντάξει, όποιες και να είναι αυτές, ακόμα και αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο με το οποίο γουστάρεις πάρα πολύ ή γουστάρετε πολύ σεξουαλικά, πρέπει να δείτε πού πάει όλο αυτό. Ή αν έχεις τον τύπο στη δουλειά σου που στην πέφτει άσχημα και εσύ προσπαθείς να απομακρυνθείς και τσουτσουτσου και αυτό συνεχίζει, κάπου θα πρέπει να σκεφτείς και εσύ πώς θα το αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, κάπως προς το τέλος λοιπόν υπάρχει η αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είτε αυτά τα πράγματα είναι όμορφα και θετικά και σεξουαλικά και έτσι ερεθιστικά, είτε αυτά τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύ απαγορευμένα, επικίνδυνα, δύσκολα ή με το στανιό. Οκ. Λοιπόν, αν και για πολλούς νιώθω ότι προσπαθείς να αποφύγεις. Να αποφύγεις κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ζωδιάκια έχουν βγει για σένα, και έχουμε το Ξώτη δύο φορές, έχουμε εγώ καιρό και κρυό. Επίσης έχουμε ζυγό, εγώ καιρό again, το Ξώτη πάλι, ταύρο, υδροχό, το Ξώτη, άλλη μια φορά θα το ρίξω και άμα θέλει θα μας κάνει τη χάρη, άμα δεν θέλει, πείτε ζώδιο. Υδροχό έβγαλε, παιδιά, και αυτό θα πάρουμε. Πάμε τώρα να δούμε και κανένα γραμματάκι, το οποίο μπορεί να παίζει ρόλο στη φάση σου και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει αυτό το διάβασμα για εσένα, να είσαι πιο σίγουρη ή πιο σίγουρος ότι πραγματικά αφορά την δική σου ιστορία. Και τα γραμματάκια που έχουμε, καλό μου λιονταράκι, είναι ύψιλον, ζήτα, κάπα, νι, ήτα, ρο, πι, και μη. Λοιπόν, τώρα αν τυχαίνει το άτομο που σε ενδιαφέρει ή ακόμα και εσύ να έχεις ξενικό όνομα, τότε τα γράμματα είναι YZK NHP.
P και W. Εντάξει, W. Λοιπόν, άντε πάρε και το μη επειδή είσαι εσύ. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Καλό μου λιονταρίνι. Ελπίζω να σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο. Ελπίζω να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, ένα share και εμείς θα τα πούμε εννοείται πάρα πολύ σύντομα και με άλλα βιντεάκια. Εννοείται ότι θα δεις τον οροσκόπο σου κτλ. Ξέρεις εσύ, φίλια. Γεια σου Παρθένε, πάμε να δούμε τι θα συμβεί για εσένα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Στάγκο με 20 είναι συναισθηματικό ερωτικά σου. Και από ό,τι φαίνεται, καλό μου Παρθενάκι, φυσάει ούριος άνεμος για εσένα. Βλέπω οπωσδήποτε ότι υπάρχει μία νέα αρχή που θα συμβεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα στη ζωή σου, η οποία θα μπορούσε να αφορά βεβαίως και φυσικά ένα άτομο το οποίο εισάγεται ή έχει ήδη προσφάτως εισαχθεί σε αυτήν, ή θα μπορούσε να έχει να κάνει με δικά σου αποκλειστικά θέλω, με δικές σου επιθυμίες, με δικά σου πλάνα και σχέδια, τα οποία εκ των πραγμάτων δημιουργούν μια εστίαση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και ίσως γι' αυτό το λόγο κάποια παρθενάκια να μας λένε κιόλας ότι ίσως κάποιοι, ξαναλέω, δεν ασχολούνται απαραίτητα με τα αγκομενικά τους γιατί έχουν άλλες επιθυμίες. Παρόλα αυτά, τα νέα είναι θετικά, ακόμα και αν τα δούμε απολύτως γκομενικο-συναισθηματικά. Μας δείχνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει δηλαδή αυτή η γνωριμία, αυτή η επικοινωνία, αυτό που θα ήθελες και περιμένεις και αυτό που δεν ήξερες μάλιστα, ενδεχομένως ότι περίμενες. Γιατί όταν λέω περιμένεις, πρόσεξε λίγο για τους περισσότερους, δεν μου δείχνει ένα άτομο από τα παλιά. Εντάξει, μου δείχνει όμως ότι μπορεί εσύ να περίμενες να αρχίσει κάτι στη ζωή σου και ανάτο. Πετυχαίτε. Οπωσδήποτε λοιπόν βλέπω ότι για μεγάλο ποσοστό παρθενακίων ξεκινάει μια νέα περίοδος στη ζωή σας που αφορά τα γκομενικο-συναισθηματικό ερωτικά σας, είτε με την άφιξη ενός ανθρώπου, είτε πολύ απλά επειδή εσείς έχετε ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο ενδεχομένως και επειδή αφήσατε πίσω τα παλιά. Παρ' όλα αυτά, καλό μου παρθενάκι, οπωσδήποτε να ξέρεις πουλάκι μου ότι υπάρχει έστω και μία ενδιαφέρουσα ερωτικο-σεξουαλικο-συναισθηματική επικοινωνία. Βασικά δεν είναι συναισθηματική, είναι ερωτικο-σεξουαλική. Εντάξει, δεν αποκλείω λοιπόν να αρχίσεις μέσα στο χρονικό περιθώριο που σου έδωσα, δηλαδή 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, να εκολάπτεις μία άλλη επίδραση, μία σχέση, είτε στα πρώτα της βήματα είτε σε δευτεροτρίτο βήμα με ένα άνθρωπο. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι για κάποιους μπορεί να είναι απλά μια επικοινωνία που έχει ξεκινήσει και βλέπεις ότι βαίνει προς τα εκεί. Για κάποιους άλλους όμως μπορεί να υπάρχει ήδη μια επαφή με αυτό το άτομο, να βλέπεστε κανονικά που και που, να έχετε σεξουαλικές σχέσεις και επαφές. Κατάλαβες, για τον κάθε ένα λοιπόν θα είναι λίγο διαφορετικό το επίπεδο στο οποίο αναφέρεται αυτός ο άσος, βασικά αυτή η άση, γιατί έχεις βγάλει δύο άσους, έχεις βγάλει λοιπόν δύο πόρτες, για απειροελάχιστους θεωρώ ότι είναι δύο άτομα, από τα οποία δεν μπορείς να επιλέξεις. Ακόμα και αν είναι δύο άτομα, δεν είναι ότι, ότι τίθεται ζήτημα κάποιες επιλογής. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Βλέπω πάντως ότι αρχίζεις και καλλιεργείς ένα σποράκι καινούριο σε συναισθηματικό επίπεδο, είτε σου ξαναλέω αυτό είναι η επαφή σου με το τάδε άτομο, είτε είσαι εσύ που απελευθερώθηκες από κάποιες καταστάσεις ολοκληρωτικά. Δηλαδή έχουμε αφήσει εντελώς πίσω μας έναν κύκλο, πώς να σου το πω, σαν να λέμε ξεκολλήσαμε, σαν να λέμε ήμουν χωρισμένη και έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο που δεν νιώθω πια χωρισμένη. Νιώθω πλέον ελεύθερη, ωραία, ανεξάρτητη και έτοιμη να βγω εκεί έξω και να δω τι τρέχει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πολλά παρθενάκια, με κάτι θα ασχολείστε παιδιά, κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Εμένα μου το δείχνει εδώ πέρα σαν κάτι ενδιαφέρον, σαν κάτι που εκ πρώτης τουλάχιστον δείχνει θετικό. Και το καλό είναι ότι από ό,τι φαίνεται, έτσι προς τον Ιούνιο θα λάβεις και εσύ πληροφορίες περισσότερες, περισσότερα δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο ή την αλληλεπίδραση τέλος πάντων ανάμεσά σας, με αποτέλεσμα να έχεις και μεγαλύτερη διάβγεια από εκεί που ίσως ένιωθες ότι ξέρεις πέντε πράγματα ή ότι
Μπορεί κάποια από εσάς να νιώθετε ότι αυτό το άτομο κάπου μειονεκτεί, ας πούμε, σε σχέση με εσάς, αλλά παρακάτω φαίνεται στην ιστορία ότι λαμβάνετε και άλλα δεδομένα και μπορείτε να εκφράσετε και να εκφέρετε μια πολύ πολύ πιο συγκεκριμένη άποψη και για το τι φάση μεταξύ σας, αλλά και για το τι μπορεί να βγει, που μπορεί να φτάσει, που μπορεί να πάει έστω στο επόμενο του βήμα όλο αυτό που συμβαίνει. Έχεις βγάλει δύο άσους. Το δεις δεν το δεις, ξεκινάει φρέσκος, ολοκένουργιος. Κύκλος σταγκομαένικος είναι αισθηματικά σου. Οπότε, καλέ μου Παρθένε, κάνε μου τη χάρη πουλάκι μου, να ντύνεσαι όμορφα, να βγαίνεις έξω, να γουστάρεις με την παρτάρα σου, να είσαι κοινωνική και κοινωνικός, να κάνεις όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα δείξουν και στον υπόλοιπο κόσμο πόσο φωτεινή και φωτεινός είσαι. Και για να μπούμε και με το δεξί, να μπούμε με το δεξί σε αυτή την ενέργεια, σε αυτό το κύκλο, ακόμα κι αν αυτός ο κύκλος δεν, πώς σου πω, έχει έναρξη, πάρτα ένα άτομο, για όσους τέλος πάντων δεν έχει τέτοιου τύπου έναρξη, έτσι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, να είναι ένας κύκλος θετικός, όμορφος, να έχουμε χωθεί εμείς με το δεξί, να έχουμε βάλει τα καλά μας, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Οπωσδήποτε ανοίγει ένας καινούριος κύκλος για εσένα, για άλλους νωρίτερα, για άλλους αργότερα, θα δείτε και τα πρώτα σημάδια. Το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι ξαναβρίσκεις την ελευθερία σου. Πώς θα σου το πω? Δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι άλλος κύκλος, θα το νιώσεις δηλαδή από μόνη σου και από μόνος σου, ότι σε συναισθηματικό, γκομενικό, ερωτικό επίπεδο αυτά που ήξερες να νιώθεις, αυτά που αντιλαμβανόσουν μέχρι πιο πριν, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα συναισθήματα, για κάποιον λόγο αλλάζουν. Θα δεις ότι είναι αλλαγμένα. Θα μπορείς να πάρεις ανάσα ενώ πιο πριν σκεφτόσουν τον τάκι κάθε πρωί και ήσουν στεναχωρημένοι. Θα έρθει αυτό το άτομο και θα σου δείξει μια άλλη ρότα. Δεν αποκλείω για κάποιους από εσάς να μας δείχνει, γιατί δεν ξέρω γιατί μου το είπε τώρα, αλλά τέλος πάντων να μας δείχνει και κατευθύνσεις με την έννοια της, της κατεύθυνσης της γεωγραφικής που μπορεί να πάρετε. Δηλαδή διάφορα μέρη που μπορεί να πάτε, για πιο λίγους όπως καταλαβαίνετε όμως αυτό. Εντάξει, οπωσδήποτε υπάρχει όμως για πάρα πολλούς και έναρξη αυτού του νέου κύκλου, αλλά και γνωριμία εκεί μέσα, και οπωσδήποτε για πολλούς είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί. Εντάξει, παιδιά μου, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί. Λοιπόν, τώρα από ζωδιάκια, Παρθενάκι μου, έχεις βγάλει Ταύρο, Υδροχό, Τοξότη, Εγώ καιρό, Λέοντα, και θα σου ρίξω κι άλλο ένα γιατί σου βγήκανε λίγα, καημενούλη μου. Εγώ καιρό, τελευταίο, ό,τι βγει, Ζυγός. Εντάξει, οπότε καλή αρχή σε όλους παιδιά, ελπίζω αυτός ο νέος φρέσκος κύκλος να σας γουστάρει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε και μερικά γραμματάκια για τα καλά μου παρθενάκια. Πολλά λες, όχι ? Λοιπόν, Παρθένα, έχουμε νι, όμικρον, ταφ, βήτα, μη, λάμδα, γάμα, ρο και βήτα ξανά. Τώρα, στα αγγλικά έχουμε N, O, T, M, B, V, C και R. Okay. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe, ένα comment ή ένα share. Μην ξεχάσεις να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Και με το δεξί, καλό μου παρθενάκι, φιλάκια. Ελπίζω να μην ξεχάσατε ότι παίζει πίγα καρτ. Για όσους μπήκανε τώρα στην πρεμιέρα μας, για όσους δεν είδανε από την αρχή αυτό το βίντεο, θα δώσουμε μία ακόμα ευκαιρία να πάρουν μέρος στο πίγα καρτ μας, το οποίο μπορεί να δώσει μία απάντηση ναι ή όχι σε μία ή και παραπάνω ερωτήσεις σου. Έχουμε 6 καρτούλες και έχουμε τη νούμερο 1, τη νούμερο 2, τη νούμερο 3, τη νούμερο 4, τη νούμερο 5 και τη νούμερο 6. Σκέψου μια ερώτηση ή και παραπάνω, διάλεξε την κάρτα που σου κλείνει το μάτι και αργότερα μέσα σε αυτό το βίντεο θα μπορείς να μάθεις αν η τελική σου απάντηση θα είναι ένα ναι ή ένα όχι.
Γεια σου, Ζυγέ! Πάμε να δούμε και εσύ τι μπορείς να περιμένεις στα εγκομενικό συναισθηματικό ερωτικά σου μέσα στην περίοδο 15 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και από ό,τι φαίνεται, καλέ μου Ζυγέ, αν κάτι σε απασχολεί είναι το εξής. Λες μέσα σου, γιατί ρε γαμώτο, όλα τα άλλα τα έχω οργανωμένα σταθερά και όμορφα και δεν μπορώ να βρω άκρη, λύση, διέξοδο, απόφαση. Τι θα κάνω στη ζωή μου, στα αγκομενικό συναισθηματικό ερωτικά μου. Γιατί νιώθω τόσο μπλοκαρισμένη και μπλοκαρισμένος μακριά από αυτό που πραγματικά επιθυμώ. Γιατί σαν κάποιος να με έχει καταραστεί στα αγκομενικό συναισθηματικά μου. Λοιπόν, όμορφη είναι η ενέργειά σου, μην ανησυχείς καθόλου. Απλά δεν καταλήγει να κάνει την επαφή που επιθυμείς. Αυτό είναι το μόνο θεματάκι. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μία χίλιος πτέρνα για τα ζυγουλίνια μου από 15 Μαΐου ως 15 Ιουνίου. Ενώ κατά τα άλλα για τους περισσότερους τα πράγματα φαίνονται να βαίνουν καλώς και στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεσαι να έχεις ανάγκη απαραίτητα κάποιον άνθρωπο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα άτομο που τουλάχιστον και το λιγότερο σε πνευματικό επίπεδο σε προκαλεί. Okay, είτε επειδή σου κουνιέται είτε επειδή δεν σου κουνιέται και οι δύο λόγοι δηλαδή θα μπορούσαν να είναι υπαρκτοί. Σε προκαλεί. Λοιπόν, αρχικά, πολλά πράγματα έχω να σας πω εδώ στα ζυγούλια. Πρώτον, δεν θα απέκλεια να λάχει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να θελήσεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου από μία αλληλεπίδραση η οποία δείχνει να μην σε κάνει να νιώθεις ασφαλής, να μην μπορείς να ξεχωρίσεις και περί τίνος πρόκειται. Ίσως να έχει να κάνει αυτή η επαφή με ένα άτομο που σε τρομάζει για το φύχυψη λόγο, σε τρομάζει αυτή η αλληλεπίδραση και ενδεχομένως να θελήσεις να μπλοκάρεις αυτή την αλληλεπίδραση είτε εσύ είτε το άλλο άτομο. Αν δεν μας μιλάει για ένα τέτοιο θεματάκι, τότε μας μιλάει για αυτό που σου είπα πριν. Μας μιλάει για την απουσία επαφής, το ότι νιώθεις ότι δεν γίνεται το κλικ πουλάκι μου. Είτε γιατί μιλάς με έναν άνθρωπο ή είσαι με έναν άνθρωπο, αλλά νιώθεις ότι δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε σε σημείο που τα συναισθήματα δεν είναι ξεκάθαρα, okay. Είτε γιατί είσαι με έναν άλλον άνθρωπο, αλλά έχεις καταλάβει ότι για κάποιον λόγο δεν μπορείς εύκολα να αντισταθείς στους πειρασμούς ή μπορεί να υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο στο μυαλό σου από το οποίο δεν έχεις καταφέρει να ξεκολλήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μπερδεμένα συναισθήματα και στις καταστάσεις στις οποίες λαμβάνεις μέρος, αλλά και στις καταστάσεις στις οποίες δεν λαμβάνεις μέρος. Βλέπω μέχρι και ζυγούλια που υπάρχουν ενδεχομένως δύο επιλογές στη ζωή σας, συναισθηματικο-σεξουαλικο-γκομενικές. Οπωσδήποτε λοιπόν μας μιλάει πάρα πολύ δυνατά για την έννοια του πειρασμού. Εντάξει, για πάρα πολλούς από εσάς. Αυτό που μου κάνει αίσθηση εμένα είναι αυτό που σου είπα και από την αρχή, ότι κάπως μου λες, ρε Λένα, εγώ μου λες, ξέρω πώς να κινούμε σε μεγάλο βαθμό, καταφέρνω αυτά που θέλω επίσης σε μεγάλο βαθμό. Τι γίνεται ρε γαμώτο μου λες με τα ερωτικά μου και κάπως όλο το πράγμα κολλάει, μπλοκάρει, μαγκώνει και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Βλέπω ότι μέχρι και για τα δικά σου συναισθήματα που αφορούν άλλους ανθρώπους δεν θα είσαι απολύτως σίγουρη και σίγουρος. Okay, και οπωσδήποτε βλέπω ότι για πολλούς υπάρχει ένα αλόκοτο πλάσμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο προκαλεί είτε με την ύπαρξη είτε με την ανυπαρξία του. Γενικότερα, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, μιλάει, ζητάει πράγματα ή όχι, έτσι. Αυτό το άτομο κάπως σε προκαλεί από τη σκέψη του, από την ύπαρξή του ή από την ανυπαρξία του, ξαναλέω. Όλα αυτά δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς εσύ σκέφτεσαι, αλλά όχι μόνο και στο τι νιώθεις, αλλά όχι μόνο για τα άτομα που σε περιβάλλουν, αλλά τι νιώθεις ακόμα και για το ίδιο το άτομο που αποτελεί τον πειρασμό, που αποτελεί το κόλλημα, που αποτελεί το πρόβλημα στην τελική για κάποιους από εσάς, που αποτελεί το αδιέξοδο για κάποιους άλλους από εσάς και που αποτελεί το αντικείμενο του πόθου σας για κάποιους άλλους από εσάς. Γενικότερα δεν φαίνεται το όλο πράγμα να κάθεται και να κάνει μια ωραία επαφή συγκεκριμένη.
ίσα ίσα φαίνεται να μας μπουρδουκλώνει έστω το λιγότερο σε πνευματικό επίπεδο. Άρα λοιπόν στα κομμενικοσυναισθηματικά σου, ναι μεν βλέπω ότι υπάρχει πάθος, μπορεί να υπάρχουν διάφορα άτομα γύρω σου, όμως κάπως εσύ νιώθεις ένα μπλοκάρισμα ότι για κάποιον θη, χι, ψι λόγο, είτε αυτό το άτομο είναι επικίνδυνο και μπλοκάρεις τον εαυτό σου μακριά από αυτό το άτομο, είτε το άτομο αυτό σε μπλοκάρει, είτε είσαι με έναν άνθρωπο αλλά σκέφτεσαι άλλα άτομα, είτε είσαι με έναν άνθρωπο αλλά δεν έχεις καταλάβει αν έχει έρθει για καλό ή για κακό, αν ταιριάζεται ή όχι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω, λίγο κάπως μου βγάζει αυτή την έννοια. Κάπως δεν σου κάθεται η όλη ιστορία ή τον κομμενάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι ζωδιάκια έχεις βγάλει. Καλό μου, ζυγουλίνη, ή για κάποιο λόγο υπάρχει εμπόδιο, υπάρχει stop, υπάρχει αδιέξοδο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα από ζώδια έχεις βγάλει τον ίδιο σου τον εαυτό, ζυγό. Έχεις βγάλει σκορπιό. Έχεις βγάλει, νομίζω, εγώ καιρό. Τον κάνει λίγο περίεργο αυτή τον εγώ καιρό και εγώ δεν είδα τι έπεσε, αλλά είδατε εσείς. Κάτι άλλο έπεσε εντωμεταξύ. Σκορπιός πάλι. Ναι παιδιά, εγώ καιρός πρέπει να είναι αυτός. Απλά κάπως ίσως να τον κάνουν λίγο πιο βλακίες, λέω. Λέτε να είναι κάτι άλλο, μπορεί. Λοιπόν, τι λέτε, βλακίες λέω εγώ, αφού είναι διάολος εδώ, μέσα στη μούρη μου, φάτσα φόρα. Άρα οπωσδήποτε έχουμε να κάνουμε με εγώ καιρούς. Λοιπόν, εγώ καιρούς, είπαμε πάλι σκορπιό, εγώ καιρό και σκορπιό έχει βγάλει φουλ. Δίδυμος, καρκίνος. Α! Και εδώ πέρα αυτό το είχα βάλει για όριο. Α, δεν είμαστε καλά. Ταύρος, αλλά έξω από το όριο. Τι φάση, παιδιά. Ο Ταύρος είναι παντρεμένος, μου φαίνεται. Σκορπιός πάλι, ένα τελευταίο, έτσι για το χαβαλέ. Ταύρος. Ταύρος. Τελευταίο. Τελευταίο γιατί με κούρασε. Σκορπιός. Τέλος, δεν θέλουμε να. Δεν υπάρχουν άλλα ζώδια. Πάμε να δούμε κανένα γράμμα. Μπας και γίνει η δουλίτσα. Να δούμε τι γράμματα μπορεί να παίρνουν μέρος σε αυτή την ιστοριούλα. Λοιπόν, έχεις βγάλει και ένα χι εδώ που έπεσε στην αρχή, ήθελε. Λοιπόν, μπορεί να είναι το χι το άκυρο, κατάλαβες. Άκυρο, χι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μη, χι, ύψιλον, αλφα. Το JT το έχω πει, κάτσε να δω, αμέσως νομίζω ξύ είναι. Ξύ, ο ξενοφών. Λάμδα, σίγμα, ήτα. Και από ξένους χαρακτήρες έχουμε W, M, H, Y, S, A, X, J και V. Εντάξει, ελπίζω να τα είπα όλα, αλλά γι' αυτό σας τα δείχνω κιόλας εδώ πέρα για να τα βλέπετε εσείς. Ίσως καμιά μέρα να μην ακούσεις αυτό που βλέπεις, αλλά δεν έχει να λέει και τίποτα. Λοιπόν, μην ξεχάσεις, καλό μου ζιγουλίνι, να κάνεις like, subscribe, comment και share. Ελπίζω το επόμενο σου 30 ημέρο να πάει πάρα πολύ καλά και να μπορέσεις, πουλάκι μου, να αντισταθείς σε αυτούς τους πειρασμούλιδες που βλέπουμε να υπάρχουν και κάπως παίζουν με το μυαλουδάκι σου και σε μπερδεύουν, πουλάκι μου, και σε συγχύζουν και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Όλα καλά, εγώ πιστεύω θα πάνε. Απλά είναι αυτό το γαμώτο. Σε καταλαβαίνω, ζυγέ. Είναι το γαμώτο. Λες, γιατί είναι γαμώτο, εμένα δεν μου κάθεται αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όλα τα άλλα τα έχω φτιάξει, τα έχω σουλουπώσει, όλα τα έχω τζιτζί. Στη ζωή μου και αυτό το κομμενικό συναισθηματικό κάπως να μη θέλει να κάτσει κάτω. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Λοιπόν, κατάλαβες, γιατί να είμαι, λες, τόσο μπερδεμένη και μπερδεμένος μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζω. Okay. Λοιπόν, τα λέμε πολύ σύντομα εκ νέου. Like, subscribe, comment και share. Οροσκόπο και σελήνη. Φιλάκια. Γεια σου, Σκορπιέ, και καλώς ήρθες στα κομμενικό συναισθηματικό ερωτικά σου, πουλάκι μου, για 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Και τάξε μου, Σκορπιέ, κάτι θα σπάσει τη μονοτονία, κάτι θα σπάσει τη σιωπή εκεί που είσαι εσύ. Πάρτι σου, φάση σου, ηρεμία σου, ησυχία σου, ξαφνικά μια φωνή ακούγεται. Για κάποιους μπορεί να μην είναι μια φωνή, μπορεί να είναι bling bling, bling long, ο καθένας ό,τι έχει βάλει στο κινητό του, αλλά οπωσδήποτε μπορείς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να περιμένεις μια εισαγωγή ή μια επικοινωνία από ένα άτομο που έχεις καιρό να μιλήσεις. Παίζουν και τα δύο αυτά ενδεχόμενα, να ξέρετε, μην αρχίσετε να με ρωτάτε, και τα δύο τα βλέπω.
Και μάλιστα βλέπω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρξει ένα άτομο που θα έρθει και θα σου μιλήσει για πράγματα που αφορούν ένα άλλο άτομο, με αποτέλεσμα να ρίξει, ας πούμε, λίγο φως σε κάποιες καταστάσεις. Στο σύνολο θέλω να ξέρεις ότι φαίνεται ένας ενδιαφέρον μήνας, γιατί θα βγεις από μια ενδιαφέρουσα φασούλα για εσένα, στην οποία, όπως σου είπα και πριν, είχες λίγο την ησυχία σου, είχες λίγο χρόνο να σκεφτείς όλα αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν, να θεραπεύσεις τις πληγές σου, να νιώσεις λίγο καλύτερα με τον εαυτό σου και να κάνεις μια ωραία ανασυγκρότηση. Και ξαφνικά λοιπόν που λες, έρχεται αυτή η επικοινωνία, αυτό το δεδομένο, αυτό το πουλάκι που έρχεται και σου ψιθυρίζει πράγματα και στο κεφάλι σου. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σε σχέση με το συγκεκριμένο άτομο. Μόλις άκουσα λίγο πιο δυνατά το ηχθείς για κάποιους από εσάς, λίγο πιο δυνατά από όσο είναι φυσιολογικό με τις κάρτες που έχω. Γενικότερα όμως μου δείχνει ότι ακόμα και εσείς στα σκορπίδια μου, ίσως να αρχίζετε σιγά σιγά να έρχεστε λίγο σε μεγαλύτερη επαφή με τα συναισθήματά σας, ίσως να ανοίγεστε λίγο περισσότερο συναισθηματικά. Αν πιο πριν νιώθατε ότι είχατε κλειστεί στον εαυτό σας αλλά και στο σπίτι σας πλάκα πλάκα, αυτό δεν το είπαμε, ίσως να αρχίζετε να κάνετε κάποια δειλά βήματα προς τα έξω, να γνωρίσετε λίγο παραπάνω κόσμο και κάπως εν τέλει σε βλέπω σκορπίδι, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, να ξεκινάς κάποιες επικοινωνίες με ένα άτομο σεξουαλικο-ερωτικού ενδιαφέροντος. Θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα ναι μεν έχουμε μία διάθεση φλερτ, η οποία είναι πάρα πολύ πιθανό να εισαχθεί άμεσα στη ζωή σου, αλλά μην φανταστείς καρδούλες, πεταλουδίτσες, ουράνια τόξα και τα αρκουδάκια της αγάπης, να πούμε, να πετάνε πάνω από αυτή την αλληλεπίδραση. Προς το παρόν φαίνεται μια αλληλεπίδραση η οποία ναι μεν μάλλον έχει ζουμάκι, εντάξει, έχει ζουμάκι εδώ, αλλά προς το παρόν φαίνεται περισσότερο να έχει την έννοια ενθουσιασμός, σεξουαλικότητα, αισθησιασμός, πάθος, ένταση και πάει λέγοντας. Όπως και να έχει, ακόμα και αν για κάποιους αυτό που βλέπω εγώ εδώ δεν μεταφραστεί απόλυτα σε ένα άτομο που γνωρίζεις, αν και για πολλούς, σου ξαναλέω, είναι άτομο που στέλνεται, σου στέλνει ξαφνικά, σπάει τη σιωπή του, εντάξει, μπορεί να το ξέρεις και καιρό και να μην μιλούσε και ξαφνικά να σου πει, να σου αποκαλύψει, να το πω καλύτερα, ότι σε θέλει, ή να σου ζητήσει να κάνετε μια βόλτα, ή να σου ζητήσει να πιείτε ένα κρασί. Κατάλαβες, θέλω να πω. Κάπου όμως εγώ το πήγαινα, αν θυμήθηκα. Λοιπόν, άκου. Ακόμα και αν δεν υποθέσουμε ότι όλη αυτή η ενέργεια που βλέπω εγώ στηρίζεται πάνω σε ένα άτομο, τότε οπωσδήποτε στηρίζεται πάνω σου, καλό μου σκορπιδάκι, όπου σιγά σιγά γουστάρεις να δεις την άλλη πλευρά του νομίσματος, να ξαναβγεις πάλι εκεί έξω, όπως σου είπα και πριν, να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό, να ανεβάσουμε λίγο το ανήθικο, να σταματήσουμε να κάνουμε τις καλόγριες και να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε λίγο πιο αισθησιακούς κόσμους και γενικότερα αυτό που σου λέω, ανεβαίνει η λίμπιντος, βγαίνεις από τη σιωπή οπωσδήποτε και όπως σου είπα για τους περισσότερους υπάρχει κάποια φωνούλα που σπάει τη σιωπή. Φυσικά κάποια πράγματα θα μπορούσαν να μεταφραστούν και λίγο τούμπαλιν, άρα θα μπορούσε να μας λέει ότι και εσύ, καλό μου σκορπιδάκι, είσαι ικανή και ικανός, εκεί που γουστάρεις θα πας να χωθείς, να σπάσεις τη σιωπή. Κατάλαβες, οπότε η σιωπή ναι μεν σπάει, υπάρχει μια φωνή όντως εν τη ερήμο οπωσδήποτε, αλλά ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητα για όλους εσάς από ένα άλλο άτομο, αλλά για κάποιους μπορεί να προκύψει από εσάς προς έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι, είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω, θέλω για να δω. Αυτή η high priestess είναι η πιο θηλυκοσεξουαλικο-ερωτική high priestess που υπάρχει εκεί έξω ξεκάθαρα και μου ενισχύει πάρα πολύ την ενέργεια και του Knight of Cups που έχεις βγάλει αλλά και του King of Fire, of Wands δηλαδή. Άρα μιλάμε ότι για κάποιους βλέπουμε μια ενέργεια η οποία θα ακουμπήσει άλλα πλαίσια
σεξουαλικότητας, ενδιαφέροντος, γενικότερα, σου ξαναλέω, η υπόθεση έχει ζουμάκι. Θα μάθουμε πραγματάκια, θα δούμε πραγματάκια και για κάποιους από εσάς θα υπάρξει και χαρά σας και έλια σας. Εντάξει παιδιά μου, θετικά νέα πάντως βλέπω, οπωσδήποτε έρχονται και σπάνε τη σιωπή, είτε με αποκαλύψεις, είτε με το κρυφό θαύμαστε που έρχεται και κάνει τα πρώτα του δειλά βήματα, είτε με οποιονδήποτε τρόπο, οπωσδήποτε πάντως δεν είναι ένας βαρετός μήνας, είναι ένας μήνας που θα δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, πώς να σου το πω, αυτό μου λέει εδώ. Εντάξει, τώρα από ζωδιάκια έχεις βγάλει ζυγό, ιχθύ, λέοντα, σου είπα πριν ότι κάπως για κάποιον λόγο μου βγάζει έξτρα ιχθύ σήμερα αυτό το πράγμα που βλέπω. Επίσης μας έχεις βγάλει καρκίνο, σκορπιό, σαν εσένα, καρκίνος again, ιχθύς, δίδυμος, καρκίνος, υδροχός, άλλο ένα θα ρίξω παιδάκια μου, ζυγός, άντε άλλο ένα τελευταίο για πάρτι σου, για πάρτι σου σε σένα, δίδυμος, τέλος, δεν έχει άλλο, δεν θέλει. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζωδιάκια που βγήκαν για σένα, σκορπίδι μου, πάμε να βγάλουμε και κανένα γραμματάκι, μήπως βρεθεί εκεί η άκρη, τσουκ, ωραία, μπράβο. Και έχεις βγάλει Tough. Κάτσε να δω το U τι το έχω πει. Α, το U είναι free for all, το κάνεις ό,τι θες. Λολ. Λοιπόν, U. Tough, Φι, Σίγμα, Λάμδα, Δέλτα, Πι, Ρο και Ξι. Αυτά είναι τα γραμματάκια που έχετε βγάλει και αν θέλετε να το δούμε και αγγλιστεί, έχουμε U, T, F, C, H, University of Boston, UTF, S, συγγνώμη, V, D, P και J. Εντάξει, λοιπόν, μην ξεχάσεις καλό μου σκουρπιδάκι να κάνεις like, subscribe, comment και share. Μην ξεχάσεις να δεις τον οροσκόπο σου, τη σελήνη σου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, για να είσαι και ενημερωμένη και ενημερωμένος και να ξέρεις ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Εμείς θα τα πούμε εννοείται πολύ πολύ σύντομα εκ νέου με καινούργια βιντεάκια. Φιλιά! Γεια σου τοξότη! Για να δούμε τι θα γίνει για σένα 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και πουλάκι μου ένα έχω να σου πω. Όπως θα σου έλεγε μια γυναίκα άμα σου έλεγε τον καφέ, θα σου έλεγε το εξής. Έρχεται ο κορονάτος. Έρχεται κάποιο άτομο, παιδιά, πολύ πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς θα βγει για τον κάθε ένα από εσάς, αλλά αυτό το άτομο δείχνει να είναι υψηλής συχνότητας σε σχέση τουλάχιστον με ό,τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στη ζωή σας. Φαίνεται να είναι ένα άτομο το οποίο ενδεχομένως να έρχεται για να πάει το πνεύμα σας σε ένα άλλο επίπεδο, ίσως για κάποιους να υπάρχει ήδη αυτό το άτομο στη ζωή σας, να είναι ο άντρας σας, η σχέση σας, ο σύντροφός σας. Αυτό το άτομο λοιπόν δείχνει να έρχεται προς εσάς και να κάνει με ένα χώσμο, θα σου το πω εγώ τώρα. Τώρα, άκου να δεις τι παίζει. Αν τυχαίνει να είναι ο άντρας σου, τότε θα έρθει ο άντρας σου και θα σου πει κάποια νέα που έχουν να κάνουν με το γάμο σου, με το γάμο σας, με το πώς θα είστε και πάει λέγοντας. Αν είναι το αγόρι σου, δεν αποκλείουμε καθόλου να σου κάνει μια πρόταση για γάμο ή μια πρόταση για μια επισημοποίηση αυτής της σχέσης και μια αλλαγή περιβάλλοντος ανάμεσά σας. Βλέπω ότι ό,τι και να είναι παιδιά αυτό, είναι πολύ πιθανό για πολλούς να είναι κάτι αναπάντεχο, κάτι που δεν περιμένατε ή ακόμα και γρήγορο, εντάξει. Μπορεί να έχετε γνωρίσει λοιπόν έναν άνθρωπο επίσης ή να γνωρίσετε έναν άνθρωπο μέσα στον Μάιο-Ιούνιο τώρα τις μέρες που έρχονται με τον οποίο να νιώθετε ότι τα πράγματα προχωράνε πολύ γρήγορα και ότι πολύ γρήγορα αυτός ο άνθρωπος άρχισε να πιάνει μια πιο σοβαρή θέση στη ζωή σας και στο περιβάλλον σας, σαν εσείς να αλλάζετε κόσμο, να αλλάζετε επίπεδο, να αλλάζετε πίστα καθώς αλληλεπιδράτε με το συγκεκριμένο άτομο. Για πάρα πολλούς, χωρίς πλάκα, αυτό το άτομο είναι κορονάτο, με την έννοια ότι μπορεί να έχει μια μορφή εξουσίας ή να είναι πάρα πολύ μορφωμένο ή να είναι πάρα πολύ ψηλά στη δουλειά του ή να το ξέρει πάρα πολύ κόσμος ή να είναι γιατρός, δικηγόρος, όλα αυτά ρε παιδί μου, ναύτης,
πλοίαρχος, καπετάνιος, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο να σου πω. Είναι ένα άτομο, θέλω να σου πω, φτασμένο ή ένα άτομο που θέλει να το πάει πολύ 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 μακριά μαζί σου. Για κάποιον λόγο λοιπόν έρχεται και δείχνει μια φερεγγιότητα, δείχνει μια σταθερότητα, δείχνει ότι θέλει μαζί σου να το πάει σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι. Ακόμα κι αν είναι μια νέα γνωριμία, μπορεί χωρίς εσύ καν να το καταλαβαίνεις στην αρχή, αυτό το άτομο να είναι ένα άτομο με το οποίο θα συνυπάρχεις ή θα ασχολείσαι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη ζωή σου. Άρα λοιπόν να είναι ένα άτομο που έχει φέρει το σύμπαν ή ένα άτομο το οποίο θα γίνει μια μέρα, είναι της μοίρας σου γραφτό, ας πούμε, να γίνει ο σύζυγός σου, ο πατέρας των παιδιών σου και πάει λέγοντας. Έχεις βγάλει, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εισάγεται και ίσως να μην δείχνει αμέσως. Δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω αυτό που βλέπω. Ξέρεις τι βλέπω? Λες και σκάει. Είσαι εσύ σε ένα δάσος, μια κούκλα και ένας κούκλος, έτσι, και περιπλανιέσαι στο δάσος, ξέρω εγώ, παίζεις εκεί με τα ελαφάκια, με τα γρηγογρούνα, ό,τι σ' αρέσει. Λοιπόν, παίζεις λοιπόν εκεί και ξαφνικά σκάει ένα άλογο, τακ 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 τακ, σκάει λοιπόν το άλογο μπροστά σου και είναι πάνω ένας κούκλος ή μια κούκλα, όπως το φαντάζεσαι εσύ. Καλοντημένη, το άλογο στολισμένο, μια ομορφιά. Και εκεί πέρα που βλέπεις και λες, πω πω τι όμορφη οπτασία είσαι εσύ ή τι ωραίος γκόμνος, όπως το λέει ο καθένας τέλος πάντων. Ξαφνικά ακούς και άλλα τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ-τουκ και συνειδητοποιείς ότι έχει έρθει όλη η ακολουθία, ξέρω εγώ. Κατάλαβες? Και συνειδητοποιείς τότε ότι αυτό το άτομο δεν είναι απλά ένας καβαλάρης ή μια καβαλάρισα. Είναι ένα άτομο το οποίο είναι σημαντικό, γιατί έχει ακολουθία από πίσω. Έσκασε όλοι οι λεγιώνα, να πούμε, όλοι οι υπότες. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Κάπως έτσι λοιπόν βλέπεις ότι δεν έχεις γνωρίσει απλά ένα άτομο, αλλά έχεις γνωρίσει ενδεχομένως ένα πολύ αξιόλογο άτομο, ή δεν έχεις γνωρίσει απλά ένα άτομο, αλλά έχεις γνωρίσει ένα άλογο με το οποίο μπορεί στο μέλλον πραγματικά να πάτε κάπου, γιατί βλέπω πολλούς από εσάς να έρχεστε ψηλοαντιμέτωποι με μία... Περίμενα να σου πω. Θα σκεφτείς τουλάχιστον. Το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι θα σκεφτείς πώς θα αλλάξει το περιβάλλον σου, η ζωή σου, μετά από αυτή την γνωριμία, μετά από αυτή την πρόταση, μετά από αυτή την αλλαγή, τέλος πάντων, level. Μόλις μου είπε ότι δεν αποκλείεται, για λίγους βέβαια είναι αυτό, πολύ πολύ λίγους, να υπάρξει και μια εγκυμοσύνη η οποία θα μας φέρει προ όλων αυτών, τέλος πάντων, των σκέψεων και των αποφάσεων. Πολύ υψηλή συχνότητα η ενέργεια που έχει αυτή την περίοδο τοξότη. Θεωρώ ότι για πολλά τοξοτάκια 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος, είτε ως προς τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεστε, είτε ως προς τα άτομα τα οποία μπαίνουνε κάπως, εισάγονται στη ζωή σας, παιδάκια μου, εντάξει, εδώ είμαστε, να το θυμάστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ζωδιακά έχεις βγάλει και έχουμε ήδη δίδυμο, κρυό, ταύρο και δίδυμο, δύο φορές δίδυμο λοιπόν. Άρα για κάποιους εδώ πέρα έχουμε και την έννοια της επιλογής του τι θα κάνουμε τελικά. Πάμε να δούμε ποιο άλλο ζωδιακά έχει βγει, ζυγός... Θέλει μάλλον να βγει, ιχθύς, ταύρος, κρυός, τα πάμε αυτά, μην επαναλαμβανόμαστε, παρθένος, δίδυμος, επανάληψη μήτρη μαθήσεως, τοξοτάκια επίσης, άντε άλλο ένα, σκορπιός. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια για σένα, μήπως και βοηθηθείς, για να δω. Στο μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι μέχρι στιγμής κάποια ονόματα, λέω, γράμματα δεν βγαίνουν τόσο πολύ, όπως το κάπα και το νι, πλάκα κάνεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκανε, γιατί είχα αρχίσει να ανησυχώ, πως είναι χαλασμένο αυτό το σύστημα. Λοιπόν, από γραμματάκια μου έχεις βγάλει χ, ρ, κάπα, δέλτα, γιώτα, νι και αυτό το γιου που είναι στην ουσία free for all, το κάνεις ό,τι θες, εγώ θέλω να πιστεύω, έτσι αποφάσισα μόνη μου. Αν θέλεις τώρα κάνω ό,τι θες, αλλιώς μην το λαμβάνεις καθόλου υπόψη. Τώρα σε αγγλικούς χαρακτήρες έχουμε X, R, N, D, I, U και K. Εντάξει παιδιά,
Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να περάσετε ένα πολύ ωραίο 30ήμερο από τις 15 Μαΐου όπως είπαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια, οπότε και εσύ έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Πάρα πολύ πιθανό να εμφανιστεί, όπως σου είπα, η Κορονάτη και ο Κορονάτος. Για σιγουριά βέβαια, ρίξε και μια ματιά στον οροσκόπο σου και τη σελήνη σου να ξέρεις ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share και φιλά και πολλά. Να μας καλέσεις στο γάμο, ή στα βαφτίσια, ή στο δεν ξέρω εγώ τι. Μην ξεχάσεις τη φίλου στην Τάρο Ρίχτερ. Άντε, γεια! Γεια σου εγώ και ρε, είσαι περίεργη και περίεργος να μάθεις τι θα συμβεί για εσένα 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου στα αγκομένικο συναισθηματικό ερατικά σου, πουλάκι μου! Λοιπόν, πάμε να δούμε. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα και αρκετά θετικά θα έλεγε κανείς. Πρόσεξε, αυτό που μου βγάζει ευθύς εξ αρχής το ρίξιμο σου είναι ότι όποιος καεί με το χιλόφι, σάει και το γιαούρτι. Κάπου ίσως τα εγωκεράκια μου να τον έχουν πιει στο παρελθόν ή να τον ήπιαν αρκετά πρόσφατα, για τον κάθε ένα θα είναι διαφορετικό. Οπότε κάπου γουστάρετε να κάθεστε και στα αυγά σας και να παίζετε μόνοι σας και μόνες σας. Okay, φυσικά υπάρχουν κάποιες ανάγκες από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα σεξουαλικές, αλλά όπως σου είπα και πριν, όποιος έχει καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Από ό,τι βλέπω περισσότερο δίνεις ενέργεια και εστιάζεις σε τι άλλο άραγε, μάλλον περισσότερο στα επαγγελματικά σου. Παρόλα αυτά μου δείχνει ότι με το ίδιο φιλότιμο και την ίδια εστίαση βλέπεις και κάποιες ενδεχομένως νέες καταστάσεις που μπορεί σύντομα να προκύψουν στη ζωή σου. Δεν νιώθω ότι για τους περισσότερους έχει ήδη εμφανιστεί αυτή η ενέργεια, αλλά ίσως για κάποιους να έχει ψηλό ξεφύγει, αλλά και πάλι εσύ να έχεις εστιάσει περισσότερο πάνω σου. Τώρα, άκου, βλέπω ότι σιγά σιγά και καθώς θα περνάει ο καιρός, ίσως να υπάρξει ένα άτομο στη ζωή σου, το οποίο μάλλον θα σε προκαλέσει σε συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό που εννοώ είναι ότι θα βγάλει από μέσα σου ένα χαρακτήρα, μια ευαισθησία που δεν βγάζεις πάρα πολύ εύκολα. Δεν σου είναι εύκολο να ανοίγεις τα χαρτιά σου και να δείχνεις αυτή την ευαισθησία. Όμως κάπως αυτό το άτομο σε κάνει να νιώθεις αυτή τη δοτικότητα, να θέλεις να ρισκάρεις μέχρι ένα σημείο. Αλλά αυτό το σημείο για εσένα θεωρείται ρίσκο, ήδη, για κάποιον λόγο. Δεν σε βλέπω να ανοίγεις όλα σου τα χαρτιά σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και πάλι και μόνο που εμφανίζεσαι σε συναισθηματικό επίπεδο και με συναισθηματικό τρόπο, νιώθεις ότι ψιλοπαίζεις με τη φωτιά, ενδεχομένως ακριβώς επειδή, όπως είπαμε πριν, όποιος καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι, οπότε σε μια τέτοια φάση πετυχαίνω. Βέβαια παράλληλα μου δείχνει ότι υπάρχει και σε μεγάλο σημείο η έννοια της ίασης. Εσύ ξέρεις να περνάς και μόνη σου ή μόνος σου καλά αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως υπάρχει ένα άτομο που επίσης γουστάρει να περνάει καλά μαζί σου. Ειδικά θεωρώ προς Ιούνιο. Ακόμα και αν ξέρεις αυτό το άτομο ήδη, δεν έχεις ήδη εστιάσει και ασχοληθεί και ανοιχτεί συναισθηματικά. Πιο πολύ ασχολείσαι με τη δική σου τη δουλίτσα. Πατάς βέβαια και διάφορα κουμπιά και τα πατάς και πάρα πολύ περίτεχνα που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο. Μου βγάζει πολύ δοτική ενέργεια, πάρα πολύ γλυκιά και ίσως αυτό να είναι το περίεργο, ότι δεν φαίνεσαι τόσο γλυκό και δοτικό εγώ κεράκι, ας πούμε μέσα στο Μάιο να στο θέσω απλά. Ίσως αυτό το άτομο με μία να σε ξεκλειδώνει κιόλας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Να σε ξεκλειδώνει κιόλας, να θέλεις να ρισκάρεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν κάνουμε μια επαφή λίγο περισσότερο με τα συναισθήματά μας, μάλλον προς Ιούνιο φαντάζομαι εγώ,
αρχίζεις να αποκτάς και εσύ, καλέ μου εγώ και ρε, κάποιες ευαισθησίες, να θέλεις να κάνεις κάποιες κινήσεις, να θέλεις να υπάρξεις με συναισθηματικό τρόπο στη ζωή ενός ανθρώπου. Για τους περισσότερους από εσάς παιδιά, αυτό το άτομο είναι ένα τελείως ολόφρεσκο, ολοκένουργιο άτομο. Είναι ένα άτομο που με κάποιον τρόπο έχετε καταφέρει αυτή την περίοδο να το πάτε από το μηδέν. Εντάξει, από το μηδέν. Όχι να συνεχίσετε αυτό που υπήρχε. Ίσως να υπήρξαν πάρα πολλά, να πέρασε το ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και να ξεκινάς τώρα ξεκάθαρα από το μηδέν. Οπότε πραγματικά υπάρχει η έννοια του ρίσκου και όχι τόσο η έννοια της δεύτερης ευκαιρίας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Οπότε από το μοναχό σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, από το φύλλα για τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά, μου πηγαίνεις στο... Κι όμως, μου δίνει κάτι αυτό το επιπλέον συναίσθημα, αυτό το ρίσκο που παίρνω με το να δείχνω βασικά περισσότερο τη δοτικότητά μου. Εδώ πέρα μπορεί να μιλάμε, παιδιά, για έναν ξεκάρφωτο κεραυνοβόλο έρωτα, να ξέρετε. Εντάξει. Του τύπου χωρίς καν να ξέρουμε τον άλλο, κάπως να μας ακουμπάει σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικά. Από εκεί που καθόμασταν στα αυγά μας, ωραία και καλά. Κατάλαβες, και παίζαμε με τη φλογέρα μας. Δηλαδή, σε πείραξε εγώ, ξέρεις. Όχι, μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και οπωσδήποτε ανοίγει ένα παραθυράκι, μία πορτούλα, μία νέα κατεύθυνση για εσένα. Ανοίγεσαι κι εσύ συναισθηματικά, πράγμα που από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν είναι καθόλου κακό και άσχημο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη ζωδιακή και έχεις βγάλει. Και έχεις βγάλει ζυγό, παρθένο και καρκίνο μέχρι στιγμής. Εγώ καιρό, Ταύρος ήταν, παιδιά, Ταύρος. Σκορπιός. Ταύρος. Παρθένος, εγώ καιρός σαν και σένα, ζυγουλίνι again, για να δούμε. Δεν το βλέπεις αλλά είναι ηχθής και άλλη μια φορά θα το ρίξω. Δίδυμος, ούτε αυτό το βλέπεις αλλά you have to trust me. Λοιπόν, δίδυμος, πάμε να δούμε τώρα και μερικά γραμματάκια που μπορεί να παίζουν ρόλο στα δικά σου γκομενικό ερωτικό συναισθηματικά ζητήματα, καλέ μου εγώ και ρε. Ή μπορεί να παίξουν ρόλο στο μέλλον, γιατί είπαμε εδώ πέρα μπορεί να μην ξέρεις καν και τι, γιατί νιώθεις έτσι για αυτό το άτομο, κατάλαβες θέλω να σου πω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, λίγα σου έβγαλα μωρέ, στους άλλους έβγαλα πιο πολλά, κάτσε λίγο. Ναι, δεν θέλω να σε αδικήσω καθόλου, άντε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε γάμα, όμικρον, ρο, ζήτα, ύψιλον, ρο ξανά, αλφα και χ. Και άμα τα θες και αγγλιστή, Z, R, C, O, Y. Και εγώ κόλλησα, Y. Λοιπόν, R, A και X. Okay, για πείτε μου, πέσανε μέσα τα ζωδιάκια και τα γραμματάκια σας. Κατά τα άλλα, πώς σας φάνηκε αυτό το ρίξιμο? Πώς τη βλέπετε τη δουλίτσα? Σας φαίνεται αλόκοτο όλο αυτό που πάει να συμβεί? Γιατί μπορεί να είναι και αλόκοτο το άτομο, σου λέω κάπως δεν το περιμένεις, κάτι τρέχει εδώ πέρα, ενδιαφέρον. Κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με εγκυμοσύνη, αλλά με κάποιο άτομο με το οποίο δεν έχει γίνει καλά η δουλειά. Πολύ πολύ λιγότερο το βγάζω αυτό για κάποιους και προφανώς για όσους ισχύει υπάρχει ήδη αυτή η εγκυμοσύνη, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα προκύψει, okay, μην μπερδευτούμε εδώ, δεν θα το ήθελα. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω εγώ καιρό, αυτά είχα να σου πω, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Παιδιά, είστε το πρώτο τελευταίο ζώδιο, έχω φάει 10 ζώδια να πούμε στη μούρη, μου έχει φύγει ο τάκος, οπότε συγχωρήστε με που κάνω και μερικά σαρδάμ, απορώ που μιλάω ακόμα βασικά για να είμαι και ειλικρινής. Μην ξεχάσεις να δεις τον οροσκόπο σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Έτσι, φιλιά. Μουα. Γεια σου, υδροχόε. Και υδροχόε, είσαι έτοιμος και έτοιμη να δεις θα συμβεί 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, πουλάκι μου, στο κομμενικό ερωτικό συναισθηματικά σου.
Τάξε μου, τι μου τάζεις, αρχίσετε να μου τάζετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, υδροχοάκι μου, έχεις πολύ όμορφα νέα. Έρχεται να πούμε ο υπότες να σε σώσει. Όλα θα πάνε καλά. Ανοίγει οπωσδήποτε ένα ωραίο και ολόφρυσκο και ολοκένουργιο και φωτεινό και εγωιτευτικό παραθυράκι. Αυτή την περίοδο στη ζωή σου, οπωσδήποτε, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος. Έρχεται άνθρωπος εδώ για εσάς. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν αποκλείω για λίγους να έχει να κάνει με μια εγκυμοσύνη, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δίνω πόση πιθανότητα να δώσω. Τώρα είστε και πολύ εκεί έξω. Λοιπόν, θα σου το πω απλά. Λοιπόν, δίνω 70% πιθανότητα να γνωρίσεις ένα άτομο εκεί έξω και 50% πιθανότητα να σου αρέσει και να ξεκινήσει ένας ωραίος κύκλος μεταξύ σας. Αυτά όμως, τα ποσοστά που σου έχω δώσει, πρέπει να καταλάβεις ότι είναι πολύ υψηλά. Θέλω να σου πω ότι η ενέργειά σου εκφράζεται με την ενέργεια που βλέπω. Πράγμα που μας δείχνει ότι οπωσδήποτε έχει ανοίξει πουλάκι μου αυτό το φωτεινό παραθυράκι και από αυτό το φωτεινό παραθυράκι κάτι θα βγει. Εντάξει, είναι spawn room εκεί μέσα. Κάτι θα σπονάρει. Εντάξει, άκουμε τώρα που σου λέω. Θα δεις φυσικά και τον οροσκόπο σου, θα δεις και τη σελήνη σου, αν δεν κάνω λάθος, για τα ερωτικά. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά νομίζω σωστά τα λέω. Για να σιγουρευτούμε ότι είσαι σε αυτό το πολύ υψηλό 70% ποσοστό που σου είπα πριν. Εντάξει, πουλάκι μου. Λοιπόν, σκάλωσα λίγο. Κάτι περίεργο συνέβη. Λοιπόν, άμα ξανασυμβεί, θα σου το πω. Ελπίζω πως όχι πάντως, γιατί φτιάχτηκα και λίγο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, άκου τώρα. Θα δεις και όλα αυτά που είπαμε για να είμαστε σίγουροι, αλλά υδροχόε, άκου να δεις τι γίνεται. Εκεί πουλάκι μου, θα στα λέω με εικόνες εσένα. Εκεί πουλάκι μου που νιώθεις ότι τίποτα δεν πάει καλά, μέσα στην απογοήτευση, κανείς δεν θα σε σώσει, υπάρχουν άνθρωποι γύρω γύρω αλλά κανείς δεν είναι για σένα, συναισθηματικά είσαι απογοητευμένη από τον πρώην, τον επόμενο, τον ίν, όλο τον κόσμο και συναισθηματικά είσαι απογοητευμένος, εννοείται, τα πράγματα θεωρείς ότι δεν σου πάνε πάρα πολύ καλά μέχρι που ξαφνικά εκεί που νιώθεις ότι πνίγεσαι και βουλιάζεις, εμφανίζεται αυτός ο Τάκης εδώ πέρα, αν και εδώ πέρα δεν μου κάνει τόσο Τάκης αυτό, μου κάνει κάτι σε... δεν ξέρω... κάτι σε David μου κάνει εμένα αυτός. Η Λιρόι. Δεν ξέρω τι φάση, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Αλλά ο τύπος αυτός, να ξέρεις, έρχεται πουλάκι μου και σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Κάνει τον μπρετσάκι και τη σαμπρέλα σου και να είστε εδώ έξω ασφαλείς. Υπάρχει λοιπόν romantizing, υπάρχει ρομαντισμός, υπάρχει φλερτ στην ατμόσφαιρα όπως και δίποτε, σου λέω 70% πιθανότητα, όπως στο λέω και δεν είναι λίγο, να υπάρξει μία εισαγωγή ενός ανθρώπου, μία γνωριμία, ένα άτομο που κατευθείαν θα μας κάνει το κλικ, κατευθείαν θα ξεκινήσει η φάση, κατευθείαν θα δεις να υπάρχει το φλερτ, το συνέστημα, η ροή, την έναρξη, θα δεις κατευθείαν την έναρξη, θα δεις κατευθείαν την ελπίδα και δεν θα δεις μόνο την ελπίδα, δηλαδή δεν φτάνει να βλέπουμε ένα άτομο έτσι, πρέπει και να είναι, όπως με τη γυναίκα του Κέσσαρα, που δεν θυμάμαι ακριβώς τι λένε, αλλά... δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έχεις βγάλει πουλάκι μου δύο άσους. Μέσα στο συνέστημα εδώ πέρα καταρχάς θα τρελαθώ, δεν μπορώ. Οπωσδήποτε έρχεται βοήθεια συναισθηματική. Οπωσδήποτε έχεις και εσύ την όρεξη, το σθένος, τη δύναμη, το κίνητρο αυτή την περίοδο στη ζωή σου να διαχειριστείς μια νέα κατάσταση. Και πώς δεν θα το κάνεις, δηλαδή, κοίτα, αυτός ο τύπος σε σώζει. Σε σώζει. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το παρατηρήσει, ήταν αυτό ο ένα κησέ σου. Δηλαδή φαίνεται αυτό το άτομο έξω από τα άλλα. Λειτουργεί διαφορετικά. Το βλέπει κατευθείαν ότι κοίτα να δει. Αυτό δεν ήρθε τόσο τυχαία και δεν θα με παρατήσει απλά στην όχθη και θα σηκωθεί να φύγει. Κάτι ψήνεται. Οπότε βλέπουμε την αρχή τη σχέση σου με ένα άτομο ξεκάθαρα. Για κάποιου τώρα θα μπορούσε να μα μιλάει για ένα άτομο που αύριο μεθαύριο θα καταλήξει να είναι ο κολλητός και η κολλητή σου. Γιατί ναι, μεν συναισθηματικό-κομμουνικό ερωτικά όπως τα λέμε, αλλά
όταν βγαίνουμε από μια άσχημη συναισθηματική θέση, κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθήσει μια γυναίκα, φίλη που γνωρίζουμε, ένα άτομο με το οποίο έχουμε ίδια ενδιαφέροντα, που θέλει να μας βοηθήσει, να μας σώσει, που ταιριάζουμε, ακόμα κι αν δεν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Γιατί εδώ πέρα αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ αγνό. Θα μπορούσε για κάποιους να ξεκινήσει σαν μια φιλία και να μετατραπεί σε οτιδήποτε μετά. Αλλά εδώ δεν βλέπω τόσο πολύ. Ναι, μεν όλα υπάρχουν, απ' όλα έχει ο Μπακτσές, αλλά κυρίως βλέπουμε μια αγνή ενέργεια. Δεν βλέπουμε τόσο πολύ, το βλέπουμε, αλλά όχι τόσο πολύ το θέμα του θυσιασμού, του ερωτισμού. Υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί. Μια πιο γουτσου-γουτσου αλληλεπίδραση δηλαδή κοινώς βλέπω εδώ, κατάλαβες? Τον ρομαντικούλη και τη ρομαντικούλα πας να βρεις, ή το άτομο αυτό που πραγματικά αυτή την περίοδο ταιριάζει τα μαμ στην καρδούλα σου. Σου λέω, ένα άτομο το οποίο το πιο πιθανό είναι μάλιστα να σε βοηθήσει είτε πρακτικά είτε ακόμα και πνευματικά να βγεις από μια δύσκολη θέση, και το οποίο θα παίξει ρόλο σε συναισθηματικό επίπεδο σε μεγάλο βαθμό και με θετικό τρόπο 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου για πάρτι σου, υδροχό, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ζωδιακή έχεις βγάλει. Με τόσο νερό είναι όλα τα ζώδια του νερού, παιδιά. Μας έχει βγάλει και το Σκορπιό εδώ πέρα. Επίσης έχουμε Παρθένο, Ιχθύ, Υδροχό σαν και σένα, Τοξοτάκια, Υδροχό μας έβγαλε πάλι και καλά έκανε Ιχθύ. Λοιπόν, με τόσες φορές που έχει βγάλει Υδροχό και τόσους άσους, θέλω να προσθέσω ότι για πολλούς μας δείχνει τη νέα κίνηση στη ζωή σας. Αυτή που πιάνετε πάλι εσείς τα ίνια και είστε έτοιμοι και έτοιμες ξανά για αγάπη και έρωτα, ακριβώς επειδή πιο πριν, επειδή μάλλον βγήκατε από την προηγούμενη δύσκολη κατάσταση, στην οποία στην ουσία δεν μπορούσατε να πατώσετε ώστε να δημιουργήσετε κάπου. Οπότε κάποια στιγμή ίσως να νιώσατε στο παρελθόν ότι πνιγήκατε, αλλά να είναι μια νέα περίοδος για εσάς. Όμως ξαναλέω, μην να είσαι σίγουρη και σίγουρος. Πολλά υδροχωάκια θα βρείτε άνθρωπο να ασχοληθείτε σε συναισθηματικό επίπεδο, εντάξει. Λοιπόν, άντε άλλο λίγο. Αλλά μας το είπε και αυτό, δεν μας το έριξε τυχαία το ζώδιο τόσες φορές. Κρυό έβγαλες και Ταύρο, φτάνει. Φτάνει, καλέ μου υδροχωάκι. Καλό μου υδροχωάκι. Πάμε να δούμε. Μια χαρά θα περάσετε, παιδιά. Θα μπορούσα να μιλάω και άλλο για εσάς, ακριβώς επειδή είναι τόσο ωραία και θετική η ενέργεια και μου αρέσει να χάνομαι εκεί μέσα, αλλά τώρα με έχει παραπάρει ο χρόνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά γραμματάκια. Δέλτα, χ, νι, ήτα, έψιλον, μη, γάμα, ταφ, ύψιλον, ρο και όμικρον έχεις βγάλει. Πολλά γραμματάκια βγάλαμε για σένα. Τώρα, άμα θες να τα πάρεις στα αγγλικά, είναι D, X, N, H, E, W, T, C, O, R και Y. Είναι μπόλικα γραμματάκια, δεν μπορώ να πω, αλλά τόσα θέλανε, τόσα βγήκανε. Και στην τελική, φίλοι και φίλε, καλύτερα να είναι free for all αυτή η φάση. Δηλαδή, εντάξει, θα είναι καλή φάση τώρα για εσένα αυτή. Ελπίζω όλοι σας να βρείτε αυτό που ζητάτε. Και στην τελική, αν δεν βρείτε αυτό που είναι ο τελικός σκοπός, ας βρείτε έναν άνθρωπο να συζητάτε και να γουστάρετε για το ταξίδι στο σύνολο. Πάντως, σούπερ ευνοϊκή, σούπερ θετική ενέργεια. Κοίτα να την εκμεταλλευτείς, ειδικά αν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θεματάκια. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share, υδροχό μου, και μην ξεχάσεις να δεις και τα γύρω-γύρω για να σιγουρευτούμε ότι πραγματικά έρχεται και για σένα όντως αυτό το άτομο. Δηλαδή, αν έχεις κανέναν οροσκόπο που είδα τον Κορονάτο, κανέναν οροσκόπο το Ξώτη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Εντάξει, λοιπόν, άντε, θα τα πούμε, φιλιά. Γεια σου ψαράκι μου, είσαι έτοιμη και έτοιμος να δούμε τι θα συμβεί για εσένα σε εγκομενικό συναισθηματικό επίπεδο μέσα στο χρονικό διάστημα 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου? Μετά από σένα τελειώνω κιόλας και είναι η φάση φτού και βγαίνω, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κλείνουμε με πάρα πολύ ωραία ενέργεια.
Πάμε να δούμε για πάρτι σου τι θα συμβεί. Χθήκε κάτι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά νομίζω το 3 of Cups το έχεις βγάλει και στο προηγούμενο σου ρίξιμο. Λοιπόν, άκου τώρα, ηχθεί. Οπωσδήποτε, μιλάμε για μια περίοδο για σένα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στην οποία θα νιώθεις, θεωρώ, μια γαλήνη συναισθηματική, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσένα, εφόσον είσαι ένα γλυκούτσικο ψαράκι, διότι ανάλογα πώς είναι τα νερά της ψυχής σου, έτσι ακριβώς πηγαίνεις και εσύ, πουλάκι μου, και εφόσον βλέπουμε εμείς ότι δεν θα έχει, πώς το λένε, κύμα και φούσκο θαλασσιά, καταλαβαίνουμε παράλληλα ότι θα είσαι και εσύ μια χρουλίτα. Άρα λοιπόν βλέπω μια περίοδο στην οποία μέσα περισσότερο θα απολαμβάνεις, μη σου πω, σε συναισθηματικό επίπεδο τη ζωή, ακόμα κι αν είσαι μόνη ή μόνος, ακόμα κι αν είσαι με παρέα, αλλά παράλληλα μας δείχνει εδώ πέρα πάρα πολύ την έννοια του reunion. Άρα εγώ βλέπω κάποιες συναντήσεις που θα συμβούν με άτομα με τα οποία μπορεί να έχεις χαθεί για λίγο ή για πολύ. Βλέπω ότι θα περνάς πάρα πολύ όμορφα με τον κόσμο γύρω σου. Βλέπω πολλές χαρές. Μπορεί να πάρετε και νέα από την οικογένεια ή που αφορούν την οικογένεια, τα οποία φαίνεται να είναι πάρα πολύ χαρούμενα, του τύπου η αδερφή σου είναι έγκυος, του τύπου εσύ παντρεύεσαι, του τύπου θετικά πράγματα. Okay, οπωσδήποτε βλέπω ότι υπάρχει αγάπη στη ζωή σου από όπου και αν προκύπτει και σε φιλικο-οικογενειακό επίπεδο, αλλά και σε πιο σεξουαλικο-γκομονικό-ερωτικό επίπεδο. Ακόμα και ένα άτομο που υπήρχε κάποιος από εσάς και ίσως να έβλεπε τα πράγματα μεταξύ σας λιγότερο συναισθηματικά, λιγότερο ρομαντικά ή τέλος πάντων είχε καταλήξει να είναι λίγο αιχμηρό απέναντί σας και λίγο πάγο κολόνα, ακόμα και αυτό βλέπω έρχεται σιγά σιγά στα νερά σας, αυτά τα ωραία γαλήνια, ήρεμα, λάδι νερά στα οποία αρμενίζεται 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και ελπίζουμε να μας πάρετε και εμάς μαζί, παιδιά. Λοιπόν, οπωσδήποτε βλέπω πολύ όμορφα λογάκια να ακούγονται, εξαιρετικά όμορφα μη σου πω, και για κάποιους μπορεί ένα ωραίο ζευγαράκι που είσαι εσύ με τον σύντροφό σου να γίνεται ένα ωραίο, μια ωραία οικογένεια με τον ερχομό ενός παιδιού. Ακόμα και για κάποιους από εσάς που είστε στη φάση που απλά απολαμβάνετε πραγματικά τη ζωή, την πάρτι σας, τους φίλους σας, τις σχέσεις σας, ό,τι και αν έχετε από όλα αυτά τα πράγματα, την οικογένειά σας, μου δείχνει ότι καθώς απολαμβάνετε αυτή την ηρεμία, την αρμονία και την ολοκλήρωση μέσα σας, δεν αποκλείεται να γνωρίσετε και ένα άτομο που φυσικά πώς θα σας πετύχει, πουλάκια μου, στα καλύτερά σας. Συναισθηματική ικανοποίηση, παιδιά, σας βλέπω να χαμογελάτε, σας βλέπω να έχετε ηρεμία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα δεν είναι ότι έχετε ξεφύγει, γιατί καμιά φορά τα ψαράκια μου παραξεφεύγετε, ρε παιδί μου, εκεί μέσα στα βάθη των συναισθημάτων, των σκέψεων και όλων των άλλων τέλος πάντων που υπάρχουν στο μυαλουδάκι σας, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση μας δείχνει ότι δεν αφήνετε και τα ηνία κάπως. Δηλαδή σαν να βλέπω έναν γοργόνο και μία γοργόνα που κρατάει το άρμα το γοργονίσιο, αυτό που είχε και η Άριελ, και κρατάει γερά τα ηνία, εκείνη το και εκείνος το καθορίζει και το καθοδηγεί, αλλά παρόλα αυτά οι κινήσεις από μόνες τους είναι τόσο χαρούμενος, τόσο fluid, τόσο... Κατάλαβες, αυτό που σου... I painted the picture. Δηλαδή σου ζωγράφισα αυτή την εικόνα, είσαι η Άριελ, η μικρή γοργόνα ή ο... πώς τον λένε, ο... αχ μαλακία θα πω να δεις, ο Ποσειδώνας τελικά, ή ο Ποσειδώνας ο πατέρας της, δεν θυμάμαι, ήταν ο πατέρας της ο Ποσειδώνας εκεί πέρα ή ο Τρίτονας, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να λέγει βλακίες τώρα. Τέλος πάντων, αλλά κρατάς γερά τα ηνία του άρματος μέσα στο νερό και παράλληλα οι κινήσεις σου είναι φουλ σικάτες, φουλ αέρινες, φουλ πεταλουδίσχες. Κατάλαβες, εξαιρετική ενέργεια άρα, παιδιά. Μπράβο, χαίρομαι και με τις χαρές σας. Πολλές χαρές θα λάβετε. Άνθρωποι που μπορεί να έρθουν και από μακριά και να σας δώσουν τεράστια χαρά. Ο γιος σου, η κόρη σου, η μάνα σου, εσύ να πας να τους δεις. Ταξιδάκια πλάκα πλάκα και συναντήσεις. Κόσμος υπάρχει εδώ πέρα. Και πραγματικά νιώθω λες και θα νιώθεις
μέσα στις επόμενες αυτές 30 μέρες ότι δεν σου λείπει κάτι και όχι μόνο ότι λαμβάνεις, αλλά έχεις αγάπη να δώσεις, έχεις ηρεμία να δώσεις. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε προκαλούν, ακόμα και οι άνθρωποι που κάποτε σε προκάλεσαν ή σε προκαλούσαν, έχουν δει πώς διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις και πώς συνεχίζεις τη ζωή σου. Και μη σου πω ότι ίσως να ψιλοζηλεύουν που το δικό σου το άρμα πηγαίνει με τόσο νεραϊδένιο, μαγικό, ρευστό τρόπο, ενώ το δικό τους άρμα πηγαίνει λίγο κάπως, λες και είναι νευρικό από μόνο του, ξέρω εγώ. Εντάξει, να ξέρεις ότι, πολύ σημαντικό αυτό, μέσα στο χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου, 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου μου δείχνει ότι θα τραβάς και τα βλέμματα, εντάξει. Οπότε αυτό μας επιβεβαιώνει ότι για κάποιους από εσάς πράγματι προς το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, προς Ιούνιο το κόβω για τους περισσότερους που θα συμβεί, να υπάρξει και μια νέα γνωριμία. Οκ, okay. Αλλά δεν είναι αυτή η βασική ενέργεια της νέας γνωριμίας. Η βασική ενέργεια, και θέλω να το καταλάβεις, είναι γενικά της συναισθηματικής ικανοποίησης. Μη μου κοιτάς να πάρεις μόνο από ένα συγκεκριμένο μέρος ευτυχία. Μην σκέφτεσαι ότι μόνο από μια συγκεκριμένη πηγή μπορείς να πιεις νερό. Γιατί εδώ πέρα δεν βλέπω μια πηγή, βλέπω πολλές πηγές από τις οποίες θα πάρεις ευτυχία και θέλω να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, πουλάκι μου. Εντάξει, μη μου σκέφτεσαι μόνο τον Τάκη, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μην τον λένε Τάκη αυτόν εδώ. Λοιπόν, ξεκίνησα εγώ να ρίχνω ζώδια μόνη μου. Πάμε να δούμε ζώδια. Πρώτον, έχεις βγάλει καρκίνο, υδροχό, ιχθύ και σκορπιό. Πολύς κόσμος βασικά. Εγώ καιρό. Δίδυμο δίνει ακόμα. Εγώ καιρός μας έβγαλε πάλι. Ταύρος. Τοξότης. Πάντως ήθελα να δώσω ζώδια σε σένα εδώ. Σκορπιός, άντε άλλο ένα. Ταύρος. Λοιπόν, να ρίξω άλλο ένα. Δεν ξέρω γιατί, έχεις βγάλει ήδη πολλά. Δεν ξέρω γιατί, λέοντας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μερικά γραμματάκια τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να δεις ακόμα περισσότερο κατά πόσο σου ταιριάζει ή θα σου ταιριάξει αυτό το ρίξιμο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ου, πολλά τράβηξα. Πίσω εσύ, δεν είδα καν τι ήτανε, με ρωτήσετε. Λοιπόν, πολλά τράβηξα. Λοιπόν, πάμε. Έχεις βγάλει όμικρον, σίγμα, γάμα, χι, ρο, έψιλον και μη. Τώρα, άμα θες να το δεις στα αγγλικά, είναι O, S, C, X, R, E και M. Εντάξει. Νομίζω τα είπα όλα. Νιώθ. Έχεις δύο όμικρον, έχεις δύο έψιλον. Okay, get a room σε φάση, get a room, to have the sex, you see. Δεν θα έχει πολύ πλάκα να βάλω αυτό το πράγμα τέλος πάντων σαν... Πλάκα θα έχει, θα το φτιάξω. Λοιπόν, ηχθή μου, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment, share. Αν θες, πουλάκι μου, να έρθουν όλες αυτές οι ευτυχίες και οι χαρές στη ζωή σου, μην ξεχάσεις να δεις οροσκόπο, σελήνη και τα τι αυτά, και μην ξεχάσεις να είσαι μαζί μου και την επόμενη φορά που θα ανεβάσω βιντεάκι, εντάξει, πολύ βασικό και αυτό, οπότε subscribe όλοι. Φίλια πολλά, ψαράκι μου, bye. Εμπρός λοιπόν, γενναίοι μου, πάμε να δούμε τι θα μας πει και αυτό το pick a card. Ποια είναι η απάντηση στην ερώτησή σου, ένα ναι ή ένα όχι. Βέβαια, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε όσους δεν έχουν δει ήδη προηγουμένως τι κάνουμε, να μάθουνε. Για όσους λοιπόν δεν ήταν εδώ πιο πριν, να πούμε ότι μπορείτε να κάνετε μία ή και δύο ενδεχομένως ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή με ένα όχι, και μετά πρέπει να διαλέξετε ένα από τα έξι κοριτσάκια. Έχουμε την κάρτα νούμερο 1, την κάρτα νούμερο 2, την κάρτα νούμερο 3, την κάρτα νούμερο 4, την κάρτα νούμερο 5 και την κάρτα νούμερο 6. Φυσικά θα χρειαστεί να διαλέξετε μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Και σε αυτό το σημείο να ξέρετε ότι θα αρχίσω να λέω και τις απαντήσεις για τις κάρτες που έχετε διαλέξει. Πάμε να ξεκινήσουμε με όσους διάλεξαν την κάρτα νούμερο 1 και η απάντηση είναι
Six of Pentacles. Λοιπόν, η απάντηση στην ερώτησή σου στην ουσία είναι ναι, ειδικά αν αυτό που σκέφτεσαι έχει να κάνει με άλλα άτομα, έχει να κάνει με συνεργασίες, με, πώς θα σου πω, αλληλεπιδράσεις που έχεις με ανθρώπους και πόσο αυτές μπορούν να είναι ισορροπημένες και όμορφες, ωραία. Άρα λοιπόν μας μιλάει για μία αλληλεπίδραση η οποία θα μπορούσε να υπάρχει και η απάντηση στην ερώτησή σου στο σύνολο είναι ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση που κάνανε όσοι διαλέξανε το pack νούμερο 2 και μας έχεις βγάλει Magician. Άρα λοιπόν η απάντηση στη δική σου ερώτηση είναι ναι με τόνο. Καλό μου pack νούμερο 2. Εσύ οπωσδήποτε έχεις και τα εργαλεία, έχεις και τα μέσα, έχεις και τη γνώση να πετύχεις αυτά που θες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλεις την πρόθεση φυσικά και την κίνηση. Οπότε μας μιλάει για κάτι που περνάει από το χέρι σου και για κάτι που στην πραγματικότητα αν θελήσεις να δημιουργήσεις, η απάντηση θα είναι και ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για όσους διαλέξανε το pack νούμερο 3. Αν η απάντησή σου στην ερώτηση που έκανες είναι ένα ναι ή ένα όχι. Η απάντηση στην ερώτηση για εσένα που διάλεξες το pack νούμερο 3 είναι επίσης ναι. Αλλά εδώ πέρα θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία να ξέρεις. Εδώ θέλει αρκετό ψάξιμο, εδώ θέλει αρκετό κίνητρο. Δεν ξέρω μήπως σε ορισμένα σημεία θέλει και παράξενους χειρισμούς. Γενικότερα μας δείχνει ότι αυτό που ζήτησες είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, αλλά ίσως να χρειάζεται λίγη περισσότερη δουλίτσα από άλλα πράγματα. Αν η ερώτησή σου έχει να κάνει με επικοινωνία από άλλο άτομο, τότε η απάντηση είναι φυσικά ναι και πάλι, χωρίς βέβαια να χρειαστεί εσύ να κάνεις τίποτα, απλά ενδεχομένως η επικοινωνία αυτή να έρθει μια στιγμή άκυρη, με έναν τρόπο άκυρο και ενδεχομένως παράλληλα να μην είναι τόσο όσο τη φαντάζεσαι. Κατάλαβες τι τόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για εσείς που διαλέξατε το pack νούμερο 4. Ναι ή όχι λοιπόν η απάντηση στην ερώτησή σου. Η απάντηση στην ερώτησή σου, καλό μου pack νούμερο 4, είναι ναι. Ειδικότερα αν αυτά που θέλεις να συμβούν, αυτά που ρώτησες έχουν να κάνουν αποκλειστικά με εσένα, με πράγματα που εσύ κανονίζεις στη ζωή σου και με πράγματα που δεν αφορούν άλλους ανθρώπους. Αν η απάντηση που έκανες αφορά άλλους ανθρώπους, τότε λίγο πιο δύσκολα μας δείχνει ότι η απάντησή σου θα ήταν ναι, αλλά και πάλι με την έννοια ότι εσύ όπως και να έχει μια χαρά θα είσαι. Απλά ίσως σε έναν δικό σου δρόμο. Αν η ερώτηση που έκανες έχει να κάνει με εγκυμοσύνη, επίσης η απάντηση είναι ναι. Θέλω να πω ότι άμα περιμένεις ή μάλλον αν ρώτησες αν ο Τάκης θα γυρίσει, η απάντηση είναι μην περιμένεις ο Τάκης να γυρίσει, τον Τάκη να γυρίσει, γιατί έχουμε άλλα πραγματάκια να κάνουμε να πούμε. Αν ο Τάκης τώρα γυρίσει σε 10 μήνες, τι να τον κάνουμε κιόλας, αλλά κυρίως ένα μεγάλο ναι για αυτά που αφορούν αποκλειστικά εσένα. Κατάλαβες, ελπίζω. Αλλιώς και να μην γυρίσει ο Τάκης και πάλι για κάποιο λόγο ναι θα είναι η όλη φάση. Λοιπόν, για εσάς που διαλέξατε το pack νούμερο 5, η απάντηση σε εσάς παιδιά, κοίτα, είναι και πόσο θα το τραβήξεις, είναι πόσο κουράγιο θα κάνεις, πόσο υπομονή θα έχεις. Η απάντηση μας δείχνει ναι, με την έννοια ότι ναι μεν θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ, δεν θα είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό, μπορεί αυτό που ρώτησες να πάρει χρόνια και καιρούς για να γίνει, αλλά θα συμβεί, ειδικότερα αν και εσύ δεν το έχεις αφήσει, να στο θέσω απλά. Σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα, σίγουρα υπάρχει η ικανότητα, από εκεί και πέρα αναρωτιέμαι αν υπάρχουν και τα που χρειάζονται για να συμβεί αυτό το πράγμα. Πάντως θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ δύναμη, είναι πολύ πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό που λες εσύ και θες να συμβεί, όμως δεν είναι αδύνατο. Λοιπόν, πάμε τώρα και για εσάς που διαλέξατε, θα σου βγάλει την ψυχή στο 5 θέλω να πω, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα και για εσάς που διαλέξατε το pack νούμερο 6 και έχετε βγάλει lovers.
Λοιπόν, κοίτα να δεις. Θεωρητικά, ας πούμε, η θεωρία λέει ότι η Lovers είναι μια κάρτα η οποία σου λέει ναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να σου πω όμως είναι το εξής που είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί η απάντηση να είναι ναι, αλλά είναι σαν να σου λέει ότι υπάρχει η διαδρομή, υπάρχει ο δρόμος για να μπορέσει να συμβεί αυτό το πράγμα. Όμως, οι Lovers μας φέρνουν στο μυαλό και τις πιθανότητες και τα μαθηματικά και τους άλλους δρόμους που μπορεί να πάρουμε και τις άλλες επιλογές που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Φέρνουν λίγο αντιμέτωπο το μυαλό με την καρδιά. Οπότε κοίτα να δεις, τι θέλω να πω εγώ. Αν εσύ ρώτησες αν θα φτάσω στη Λαμία, εντάξει, είναι σαν να σου λέει ότι εκ των πραγμάτων υπάρχει δρόμος για να φτάσεις στη Λαμία. Αν όμως εσύ βγεις από το σπίτι και πηγαίνεις όλο δεξιά, 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 το πιο πιθανό είναι να μην φτάσεις στη Λαμία. Εντάξει, κάπως δηλαδή δεν παίζει ρόλο μόνο να υπάρχει δρόμος, παίζει ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση και εσύ, αλλά και οποιοδήποτε άλλο άτομο παίζει ρόλο στην όλη ιστορία να κάνει τις σωστές επιλογές. Οπότε οι πιθανότητες είναι με σένα, η απάντηση είναι ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να υπάρξει αυτή η εξέλιξη, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να... Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ονομάσω πεπρωμένο. Γιατί το πεπρωμένο είναι φυγήν αδύνατον και αυτό φαίνεται να είναι φυγήν δυνατόν. Εντάξει. Οπότε θέλει και τη σωστή δρομολόγηση, καθοδήγηση και τις σωστές επιλογές. Και πάει λέγοντας. Από ό,τι καταλάβατε στο πήγα κάρτ μας, οι περισσότερες κάρτες μας είπανε ναι, μη σου πω όλες. Πράγμα που μου έκανε τεράστια εντύπωση, όμως παράλληλα μου έκανε εντύπωση γιατί έδινε και ψηλό hints για το κάθε πράγμα. Δεν έλεγε απλά ένα ναι ή ένα όχι κι άμα σου αρέσει. Δηλαδή νιώθω ότι στις περισσότερες καρτούλες που βγάλαμε υπήρχε και η έννοια της συμβουλής μέσα, πράγμα που μου αρέσει, ακόμα κι αν δεν υπήρχε μια ισορροπία, να στο θέσω απλά, ανάμεσα στις θετικές και τις αρνητικές απαντήσεις. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό το pick a card, ελπίζω να γουστάρατε, εννοείται περιμένω να μου πείτε στα comments αν θέλετε να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια έτσι πεταχτά pick a card καθώς κάνουμε τα ζωδιάκια μας και επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και share. Finito la musica, passato la fiesta. Ελπίζω να γουστάρατε, μου έφυγε η πίστη για άλλη μια φορά, δεν ξέρω καν αν κατάφερα να μην κάνω και αυτό το βίντεο έναν μαραθώνιο. Ελπίζω να περάσετε τέλεια, ελπίζω να σας άρεσε το ζωδιάκι σας, ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο 30ήμερο, 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, θα το λέω συνέχεια για να το αφομοιώσουμε όλοι. Πείτε μου πώς περάσατε, από μένα θέλω να έχετε τις καλύτερότερες ευχές, να έχουμε πολύ ωραία αρχή του καλοκαιριού, να είναι γεμάτη ουράνια τόξα και πεταλούδες και λουλούδια και χρώματα. Ελπίζω να περάσουμε όλοι γενικότερα τέλεια, όπως ακριβώς είδαμε και στα χαρτάκια μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Αρχίστε τώρα να χαιρετιέστε εκεί στην πρεμιέρα γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Εντάξει, σύντομα θα τα ξαναπούμε και με άλλα βιντεάκια όπως τα ξέρετε. Πείτε μου αν γουστάρετε την νέα αλλαγή που κάνουμε. Και ανά 15 μέρες θα έχουμε στην ουσία να βλέπουμε μία πρόβλεψη με βάση τα ζωδιάκια μας. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι αυτό είναι ένα γενικό ρήξιμο. Βλέπουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορεί να σε επηρεάσουν είτε λίγο είτε πολύ. Αν θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένο για συγκεκριμένα άτομα, τότε σας προτείνω να εμπιστευτείτε καλύτερα ένα προσωπικό ρήξιμο. Αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια πάρα 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 πολλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα όπως είπαμε και με καινούργια βιντεάκια. Φτου και βγαίνω. Bye!